φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μπήκαμε και επίσημα στον βρωμοκαλό καιρό. Γεια σου, Ρεσανάντο, τι κάνεις? Γεια σας στους φίλους μας ακροατές. Ναι. Είναι η εκπομπή περί παντός του επιστητού. Θα αναπτύξουμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας, του ποδοσφαίρου κλπ. Έτσι. Αλλά δεν θέλω αυτή. Έτσι. Δεν θέλω αυτό το πρώτο συνδετικό που βάζεις και το βρωμοκαλό καιρό κλπ. Να πούμε. Σε παρακαλώ. Σ' αρέσει, Όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Γιατί δεν σ' αρέσει? Το βρωμοκαλό καιρό που βάζεις. Ήρθε το καλοκαίρι. Με τις συνέπειές του, με τη ζέστη του, ναι. Με τα ωραία του, με τα κακά του. Κακά του γιατί, αφού σου αρέσει, αφού δεν είναι, αφού είναι καλό. Η ζέστη, δεν υποφέρω κι εγώ τη ζέστη. Δεν την υποφέρεις? Δεν την υποφέρω τη ζέστη, όπως δεν υποφέρω και εσένα ώρες. Ναι. Είσαι ανυπόφορος ώρες. Είμαι. Ανυπόφορος. Είμαι. Όπως προχθές, ας πούμε, στο λαϊκό δικαστήριο. Ήρθες? Ήρθα. Από τις 10 λέξεις που έλεγες, οι 9 αφορούσαν γεννητικά όργανα ανδρών και γυναικών. Χειδεολογούσε, σαν σύστολα. Και ο Αριστοφάνης χειδεολογούσε, αλλά δεν ναι, τον έλεγα. Γιατί δεν τον κάνετε Θεό, να εμείς που είμαστε ακινήθνοι, δεν μπορούμε να βρούμε. Και ο Καραμαλής έβριζε. Γιατί δηλαδή? Εντάξει, όχι. Εθνάρχη τον κάνατε. Το έχεις παρακάνει, Πώ τα γύρει, για πώ. Ξέρεις τι με συγκίνησε προχθές στο λαϊκό δικαστήριο? Είσαι ευσυγκίνητος. Ναι. Εντάξει, αυτά τα είπαμε, έτσι. Ναι. Με δουλεύεις. Ήρθανε κάτι παιδιά, ήρθαν κάτι νεαροί για να μας γνωρίσουν και αυτό που με συγκίνησε ήταν ότι λέει μας δίνετε χαρά, μας συντροφεύετε στις δύσκολες τις μέρες μας, ειδικά ένα παιδί από το Κορδελιό που γελάει κιόλας όταν λέμε μας ακούνε και στο Κορδελιό, ο οποίος κατεβαίνει μέχρι τον Καραβόμηλο αν μας ακούει, είναι οδηγός φορτηγού των ΕΛΤΑ. Στην ταβέρνα εδώ του Καραβόμηλου. Όχι. Το Καραβόμηλος και έρχεται από εκεί Αθηναίος συνάδελφός του και τους κρατάμε συντροφιά, λέει, και είμαστε πολύ ωραίοι. Είμαστε. Με συγκίνησε ιδιαίτερα γιατί κρατάμε συντροφιά σε τάξεις τέτοιες εργαζομένων. Χαρτομάτιλα πήρες, έτσι. Ναι, πήρα για τη Δρόνο πολύ. Όχι από το κλάμα που θα. Ναι. Λοιπόν.
Σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Ήρθαν και άλλα δύο παιδιά από τη Γερμανία, τα ναι. οποία φωτογραφήθηκαν μαζί σου. Τι μεγάλο πρέπει, γιατί ήταν μόνο δεν στρώσανε χαλί, λες και βρισκόντουσαν στο Χόλιγουντ και βρισκόσουν. Πηγαίνουν, ερχόσουν με εκείνο το σορτσάκι να πούμε και την φανέλα του Γκρίεσμαν, σαν Ποκοπίκο ήσουν αρέσει. Τον ξέρεις τον Ποκοπίκο. Έλειπε τα ταμπού να πούμε. Τι γελάς, το έχεις διαβάσει Ταρζάν. Πηγαίνουν, ερχόσουν φωτογραφίες, κακό το ένα το άλλο και με συγκίνησαν τα παιδιά, δύο εικοσάριδες που είπαν ότι σας ακούμε, μας κρατάτε συντροφιά. Και ήθελαν να φωτογραφηθούν και με μένα. Ναι. Ωραία, μεγαλεία, σαράντο στα γεράματα. Φωτογραφίες, ναι. Εγώ πήγα να αποφύγω, αλλά επέμεναν και λέει. Σας βγάλε μερικές φωτογραφίες να δίνει σαράντο για αυτό. Να δίνω. Είναι αυτό, παλιά πώς δίνανε οι ηθοποιοί να κάνει. Να δώσω, ρε. Κόψε και μερικές ρητήρες. Εσύ είσαι ο Στάρ, εσύ είσαι ο παμέγιστος. Ότι ήταν ο τεράστιος. Εσύ να πούμε όλα τα φώτα τη δημοσιότητα. Να πούμε πάνω σου είναι στραμμένα. Ναι. Εμείς είμαστε η τελευταία τρύπα του Ζουρνάνα. Σε πλαισιώνουμε εκεί λιγάκι. Εντάξει. Λοιπόν, πώς πέρασες η εβδομάδα σου, πώς ήτανε? Η εβδομάδα μου, ναι. κοίταξε, θα αναφερθώ και στη χθεσινή σου εκπομπή λίγο. Ναι. Δεν ξέρω αν αργότερα ή τώρα θέλεις. Όπως θες εσύ, τώρα σε αφήνω ελεύθερο. Με αφήνεις ελεύθερο. Σε βλέπω, είσαι λαλίστατος με τις προσωπικές σου εμπειρίες να μας πεις. Ναι. Εχθές. Ναι. Κοίταξε, ακούς ράδιο κάθε μέρα. Ακούω, ακούς, αλλά θα αρχίσω τις Τετάρτες να το κλείνω. Να το κλείνω. Γιατί όμως? Και θα σου εξηγήσω γιατί. Δεν σ' αρέσει, έδωσε κάτι εκπληκτικά στατιστικά ο Χατζινάκος όσον αφορά το στοίχημα. Ο Χατζινάκος ήταν μια όαση εχθές, να πούμε. Ναι. Έσπασε τη μονοτονία. Ναι. Αυτό το παραλήρημα το δύο κατά του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού. Ναι. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους, το καταλαβαίνετε. Γιατί? Γιατί. Καλά, όταν λέει τώρα με αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες ο κτηνίατρος ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο στον Ηρακλή, δεν υπάρχει Ηρακλής κλπ. Το πιστεύει. Ο Ηρακλής είναι ένα μεγάλο σωματείο, με μεγάλη ιστορία. Ήρθες να λαϊκίσεις. Με κοινό. Όχι, δεν θέλω να. Δεν είμαι Ηρακλής και το ξέρεις, έτσι. Άμα είχε Ηρακλής. Κοινό, ρε, 40 και μεγάλο και δύναμη, ναι. θα περνούσε αυτό που πέρασε της Παναχαϊκής. Ο κύριος Κοντονής θα το περνούσε και ο κύριος Βασιλιάδης για τον Ηρακλή, αλλά τον Ηρακλή τον κλάσανε να πούμε. Άρα δεν έχει τέτοια ισχύ. Κώστα, οπότε έχει δίκιο ο κτηνίατρος. Λέω. Δίκιο έχει ο κτηνίατρος. Απεμπολεί μια ιστορία, ένα μεγάλο σωματείο. Με δεκάδες τμήματα, με τίτλους κλπ. Δεν μετράνε αυτά, ξέρεις. Με δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Ψήφους έχει. Μην είσαι ρε αρνητικό. Άσε με να ολοκληρώσω. Ψήφους δηλαδή, έχει, ψήφους. Βγάζει τόσο μένους κατά του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού. Ναι. Δύο κλαμ πολύ μεγάλα στην Κλαμπ, ναι. Στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Ο Παναθηναϊκός με διακρίσεις στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Τώρα τι είναι, τώρα. Με Λουκανίδη, με Δωμάζο κλπ. Που έπαιξε ποδόσφαιρο. Ναι. ναι, ρε, δεν έχει σημασία. Ναι. Τα μεγέθη δηλαδή πάβουν. Πάβουν. Τους διαγράφει η ιστορία. Το Πασόκ δεν είχε 45%. Τι λες. Πόσο παίρνει με τη φόρμα. Σε παρακαλώ. Πάει το Πασόκ. Εχθές τώρα το βράδυ. Μάλιστα. Έγινα Τούρκο στην κυριολεξία, αλλά δεν ξέρω να στέλνω μηνύματα. Δεν ξέρεις. Γιατί πήρε ένα παλικαράκι, Ηρακλής, και λέει θέλω να μιλήσω με τον Κώστα. Δεν θέλω μέσα να ρεκτινίατρα να μιλήσω. Του λέει. Τα θυμάσαι φαντάζομαι. Του λέει, ναι. Και δεν τον άφηνε να μιλήσει. Μιλούσε πάνω του κλπ. Και το είπε το παιδί και κλείς τον Ρεγιάννη τον στραβοστόμη. Ναι. Δηλαδή έχει τόση μεγάλη δύναμη να κατευθύνει τον ηχολήπτη μας και τον λέει επιτακτικά κλείς τον στραβοστόμη. Τον έχει δει. Δηλαδή τι είναι ο κτηνίατρος. Τι είναι ο Μπρατ Πιτ, ο Αντώνιο Μπαντέρας. Ναι. Εσύ τον έχεις να πούμε παραλληλήσει με τον Νάβας. Δεν είσαι όλο ο ίδιος Νάβας. Ναι. Ο Νάβας είναι πιο άσχημος και από το χρέος να πούμε. Ναι. Τι είναι. Σταματήστε επιτέλους να πούμε. Ζηλεύετε να το. Ζηλεύετε το. Όχι, δεν ζηλεύω καθόλου. Ναι. Δεν ζηλεύω καθόλου. Προσωπικότητα. Έχει πληροφορίες. Έχει άποψη. Έχετε κουράσει με αυτό το δίωρο κατά του Ηρακλή, γιατί δεν θέλω να πάρει και να αντιπαρατεθεί μαζί μου, ούτε τηλέφωνο να πάρει, ούτε να στείλει μήνυμα. Κουράσατε να βρίζετε τον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Σας παρακαλώ. Ναι. Και δίνω συγχαρητήρια και σε αυτό το παιδί που. Ναι, δεν ξέρω, τον Νίκο, τον Βαφιάδη, ο οποίος έκανε αυτή την υπερπροσπάθεια και κάνει αυτή την προσπάθεια και ανασυνέταξε τον Ηρακλή. Βεβαίως. Ανέβηκε ο Ηρακλής χρεωμένος, βέβαια. Δεν έχει σημασία. Σωστά. Το παιδί. Και παρακαλώ, έχω αφήσει το τηλέφωνό μου στον Κόκκινο. Αν θέλει να πάρει, να μιλήσουμε, να τον γνωρίσουμε και να του συγχαρώ. Δουλειά με τον Κόκκινο δεν πρόκειται να κάνεις. Άμα δεν αφήσεις μπαξίσει, να ξέρεις. Δεν θέλω να κάνω δουλειά. Άμα θες να κάνεις δουλειά με τον Κόκκινο, πρέπει να αφήσεις. Άρα, σταματήστε τις Δευτέρες τα βράδια. Δεν ξέρω. Τετάρτες. Τα λέω. Τις Τετάρτες να πούμε τα βράδια. Ναι. Να έχετε ένα δύο ώρο παραλήρημα κατά του Ηρακλή και κατά του Παναθηναϊκού. Λες εσύ. Λέω εγώ, ναι. Και έτσι είναι. Εσύ πώς το. Αν δεν γουστάρει, με συγχωρείς να πούμε. Και δεν γουστάρει ο κτηνίατρος και λοιπά, να μην ασχολείται. Λέει, δεν μου αρέσει ο Παναθηναϊκός καθόλου. Δεν το γουστάρει. Είναι αντιπαναθηναϊκός. Δεν γουστάρα τον Ηρακλή, να πούμε. Θέλει να απαλλαγεί από αυτά τα σύνδρομα που έχει.
Δεν είναι απαλλαγή από τα σύνδρομα. Το πω έναν τρόπο να πούμε να απαλλαγεί. Πες το. Να πάει να αυτοκτονήσει αν δεν του γουστάρει. Ναι. Και να πάει και στην Ξάνθη να κρεμαστεί, να πούμε, σε ένα δέντρο, την πόλη την οποία γουστάρει, και να τον κάνουν άγαλμα οι Ξανθιώτες, ναι, και να τον κάνουν και λαϊκό προσκύνημα, να πούμε. Τον ζηλεύεις λίγο, ε. Εγώ να ζηλέψω, ρε, τρελό, εσαι, ρε. Τον ζηλεύεις. Να ζηλέψω εγώ, να πούμε. Τον ζηλεύεις, έτσι αυτό διαβάζω. Δεν ζηλεύω και δεν θέλω να πάρει, να πούμε. Ναι. Δεν γουστάρω να πούμε να κατηγοράνε ομάδες της Βόρειας Ελλάδος. Ναι. Ναι, πάνω απ' όλα είμαι Βορειολαδίτης. Και είπα για τον Πάουκ, και ξέρεις, δεν είμαι Πάουκτης. Και είπα για τον Πάουκ σε δύο τρία. Και βρίζουν. Δεν τώρα έχει σημασία. Ξέρεις, λέει, λοιπόν, οι Αριανοί τη ομάδα τη Βορείου Ελλάδος δεν τις γουστάρουν. Μην το, με να ολοκληρώσω. Ναι, μην το λες αυτό. Ξέρεις ότι τα γράμματα δεν τα ξέρεις καλά. Δεν τα ξέρω με τη Βόρεια Ελλάδα. Εις πράκτορας 35 χρόνια, 40, πού να τα μάθω τα γράμματα. Ναι. Ήρθα εδώ να μάθεις λίγα εσύ. Ναι, θα σε μάθω. Θα μπει σε ένα πνεύμα. Ναι. Θα μπω σε ένα πνεύμα. Όταν ακούνε οι Αριανοί για Βόρεια Ελλάδα και έχουν πάει στην Καβάλα τρώνε ξύλο. Τους κυνηγάνε στη Δράμα να μην ανέβει ο Άρης. Πάνε στις Σέρες το ίδιο. Αδιάφορος ο αγροτικός αστέρας παίζει για την Καλυθέα. Και ξέρεις τι λένε, ξέρεις τι λένε οι Αριανοί. Άσε ρε 40 τώρα, δεν πάνε να πνιγεί η Βόρεια Ελλάδα. Και καλά κάναμε και ρίξαμε και την Καρδίτσα. Αυτό το ραδιόφωνο είναι δημοκρατικό. Έτσι νομίζω. Έχει, ναι. Όχι πανελλαδική, ναι, παγκόσμια να πούμε εμβέλεια. Ναι. Μας πήρανε και από τη Γουαδελούφη. Διαπλανητική. Και, ναι, διαπλανητική. Μας πήρανε και από την Παταγωνία και εκεί του Πυρός. Άρα πρέπει να είστε δημοκρατικότατε. Αν είναι ο κτηνίατρος δεν θέλω να απαντήσω. Εσένα λέω, αν σου στέλνει μήνυμα. Ναι. Λοιπόν, και σταματήστε το ευρελόγιο κατά του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού. Είναι μεγέθη μεγάλα. Κριτική κάνετε. Τι κριτική κάνετε. Κάθε Τετάρτη βράδυ βρίζετε τον Ηρακλή, τον Ηρακλάκο, τον Παναθηναϊκάκο κλπ. Καθίστε καλά, ρε εσείς. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες που λατρεύουν αυτά τα σωματεία. Σε παρακαλώ. Κόψε κάτι. Ναι, ναι, κόψε κάτι. Κόψε κάτι. Και έρχομαι τώρα. Πάντως ανέβηκε ο Ηρακλής χρεωμένος, να ξέρεις. Ε. Να πήγανε... ανέβηκε χρεωμένος και θέλω να πω για τον ΠΑΟΚ. Πήγανε, παρακαλέσανε ένα λεπτό. Ναι. Παρακαλέσανε τον κύριο Βασιλιάδη, ναι, να τους κάνει αυτό που έκανε στην. Και γιατί να μην το κάνει, ρε. Δεν και το γιατί κάνει. Να μην το κάνει. Τι έχει να χάσει ο Βασιλιάδης, ψήφους. Ε, και γιατί να μην το κάνει. Ενώ η Πάτρα, 7-8.000 ευρώ. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν το κατάλαβα, ναι, αυτό. Ναι. Ναι. Γιατί τέτοια συμπεριφορά στον Ηρακλή. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό τώρα, εντάξει. Μεγάλο μέγεθος, τον κρατήσανε στην Αλφα Εθνική. Από εκεί και πέρα, γιατί να μην δικαιωθεί ο Ηρακλής. Ξέρεις καλά ότι δεν είμαι Ηρακλής, ναι, ούτε ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά τον ΠΑΟΚ, σε 2-3 εκπομπές, είπα, είμαι Βορειοελλαδίτης. Ο ΠΑΟΚ το πήρε δικαιότατα το πρωτάθλημα να ολοκληρώσει. Το ραδιόφωνο είναι διαπλανητικό. Ναι. Δεν έχει Βόρεια Νότια Ελλάδα εδώ σε αυτή την, ναι, εκπομπή. Εδώ είναι, εδώ, ναι, είναι όλος, ναι, ναι, ο κόσμος, όλα τα σύμπαντα ένα είναι, να, ναι, ξέρεις. Δεν έχει Βορρά Νότο, δεν έχει. Περισσότεροι παξίδες μας. Σε αυτή την τάση. Είναι διαπλανητικό. Αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι του ραδιοφώνου. Διαπλανητικό. Δεν έχει Βόρεια Νότια Ελλάδα, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα. Δεν βάζω εγώ φραγμούς. Mm. Άμα θέλει ο γιατρός να πει για τον Ηρακλή, και τι είπε ο γιατρός. Δύο ώρες δεν βρίζετε τον Ηρακλή. Ποιος τον έβρισε τον Ηρακλή. Τι κριτική είναι αυτή. Τι ο Ηρακλάκος, δεν υπάρχει Ηρακλής, επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και τον Παναθηναϊκό τον μισό. Ας τον μισή ήμωρε. Το ρώτησε κανένας αν μισεί τον Παναθηναϊκό. Ναι, γιατί μπορεί αυτό το ραδιόφωνο να καταγράφει και συναισθήματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι που δεν μπορεί να κάνει. Αν του γουστάρει, ναι, και θέλει να απαλλαγεί από αυτά τα. Και τι είναι το ραδιόφωνο. Και τι το ραδιόφωνο. Ωραία λόγια και λαϊκισμός. Εντάξει. Στυλ 40. Βρίστε, ρε, βρίστε. Ναι, αυτό βρίστε ακριβώς. Να πούμε. Αυτό ακριβώς. Ναι. Mm. Μην αναδεικνύετε τη ομάδα τη Βόρεια Ελλάδα. Άντε πάλι με τη Βόρεια, ναι, Ελλάδα. Ακούν οι Αριανοί. Μας ακούν και οι Αριανοί. Και ο Άρης είναι μέγεθος. Ακούνε για τις Σέρες, τη Δράμα, την Καβάλα, Κατερίνες και τα λοιπά, αγροτικούς αστέρες και λένε να πάνε στο διάολο οι Αριανοί για αυτές τις ομάδες. Άσε για Βόρεια Ελλάδα. Άμα ρωτήσεις για τους παοξίδες, το ίδιο θα σου πούν και οι παοξίδες. Δεν γουστάρουμε τη Βόρεια Ελλάδα, τις ομάδες. Στα τάρταρα να πάνε. Αν βγάλω τώρα Αριανούς και παοξίδες και τους πω για τη Βόρεια Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, ο καθένας κοιτάει τον πισινό του. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για τη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, χρήματα είναι όλα. Συνέχισε τώρα. Να συνεχίσω τι. Θα πρέπει να αλλάξετε τακτική επιτέλους. Τι θα κάνουμε εμείς. Πες εσύ τα δικά σου τώρα. Τι να πω τα δικά μου. Είπα να πούμε. Μην απαξιώνετε τον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, επειδή είναι λίγο επίκαιρο, να αναφερθώ και σε κάποιους τερματοφύλακες οι οποίοι από ήρωες είχαν μετατραπεί σε αποδιοπομπαίους τράγους. Να κλάψουμε πάλι και αυτούς. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνω μνήμα. Επειδή κάνε μνήμα. Σε τραματοφυλάκια σχολεία, τα νιάτα μου έπαιξε και εγώ κάποια δεκαετία χρόνια σε ερασιτεχνικά σωματεία. Ναι. Και παρακολουθούσα τη διαδρομή τραματοφυλάκων. Μπράβο. Οι οποίοι πέθαναν στην Ψάθα και περιφρονημένοι. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνω. Στην Ψάθα πέθαναν και πάρα πολλοί κολτζίδες. Δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει, λέω για τραματοφύλακες. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφέρω κανένα δυο περιπτώσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να πεις κάνει κοιλιά εκπομπή, κάνει κοιλιά εκπομπή. Ναι. Και να είναι σαν να μου δίνεις μαχαιριά στην κοιλιά. Σου είπα προχθές, ναι, και μου λες ότι έχεις τόσο λίπος στην κοιλιά που το μαχαίρι να πούμε θα σπάσει το μαχαίρι και δεν θα σε βρει. Σωστά. Κάτι τέτοια. Σπλαχνικό λίπος, μεγάλο, ναι. Ναι. Λοιπόν,
Ο τελικός, θυμάσαι, στην Ουρουγουάη πότε έγινε, το 1950. Το θυμάμαι. Στη Βραζιλία. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Ήταν 16 Εβδόμου του 1950. Το Μαρακανά στέναζε, 200.000 κόσμος. Ναι. Λοιπόν, τότε ήταν διαφορετικό το σύστημα, ήταν με βαθμολογία, δεν ήταν νοκάουτ. Ναι. Και είχε 5 βαθμούς, αν θυμάμαι καλά, η Βραζιλία, 4 που καταλήγουμε, ναι. Και από έναν είχαν οι άλλες δύο ομάδες, νομίζω, ναι. Σουηδία και Ισπανία. Ναι. Καταλήγουμε, προηγείται η Βραζιλία. Με τον, αν θυμάμαι καλά, με τον Φριάκα. Με ναι. Τον Φριάκα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ναι. Ναι, με τον Φριάκα. Είχε έναν Φριάκα. Ισοφάρισαν, μάλλον με τον, ναι, με τον Φριάκα. Ισοφάρισαν οι Ουρουγάνοι με τον Σκιαφίνο και βάλανε στο 79 γκολ με κάποιον, αν θυμάμαι, Γκίζια. Τερματοφύλακας ήταν κάποιος Μπαρμπόζα, Μαυρούκος. Ναι. Για το δεύτερο γκολ που δέχθηκε και πρέπει να το εμπεδώσετε. Δέχομαι, δεν είναι τρώο. Ναι. Προχθές να πω με μισή ώρα λέγατε την γκολ έφαγε ο Κάριος και την γκολ έφαγε. Δέχθηκε να λέτε, επιτέλους κατάλαβε το. Και εσύ και ο Κόκκινος. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δέχεται ένα γκολ από άστοχη έξοδο ο Μπαρμπόζα. Ο Μπαρμπόζα πάει μετά από τρεις. Αυτοκτονούν εκείνο το βράδυ 11 Βραζιλιάνοι. Τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, ότι το έχουν πάθος με το ποδόσφαιρο. Όχι. Ότι... όχι. Όχι, όχι. Όχι, ότι είναι καθυστερημένοι. Ότι είναι καθυστερημένοι. Όταν αυτοκτονούν το ποδόσφαιρο, είναι σε καθυστερημένοι. Μόνο για ένα πράγμα αυτοκτονείς. Άμα χάσεις παιδί ή έχεις ανίατη αρρώστια. Ναι, ναι. Για τίποτα άλλο δεν αυτοκτονείς. Και πάμε όταν παρακάτω. Πήγε στην προπόνηση μετά 2-3 μέρες, τον έδιωξε ο προπονητής. Και ενώ είχε πάει σε ένα κατάστημα παιδικών δώρων φίλου του. Για να πει τα παραπονά του κλπ. Μπήκε μια γυναίκα μέσα με το μωράκι της, με το παιδάκι της και το άρπαξε αμέσως και έφυγε και λέει: μαμά, δεν θα μου πάρεις δώρο. Μα λέει: είναι ο προδότης μέσα για τον Μπαρμπόζα. Είναι ο προδότης ναι. μέσα. Τι θέλεις να καθίσουμε με τον προδότη? Τι σημαίνει αυτό? Άκουσα αυτά από συνέντευξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να πούμε ότι ο άνθρωπος τον είχαν μισήσει 150 εκατομμύρια κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Μια άστοχη έξοδο. Τι σημαίνει αυτό? Νοητικό επίπεδο, ναι. πολύ χαμηλό. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει. Εντάξει, ναι. Όταν περιφρονείς έναν τραματοφύλακα επειδή δέχθηκε ένα γκολ τέτοιο, ναι. είσαι νοητικά καθυστερημένος. Ωραία. Έτσι. Ναι. Και θα αναφέρω και ακόμη ένα παράδειγμα. Ναι. Τελικό πρωταθλητριών 61-62 στη Βέρνη, ναι. στην Ελβετία. Ναι, ναι. 60.000 κόσμος. Έπαιζε η Μπενφίκα με την Μπαρτσελώνα. Ναι. 3-2 το σκορ. Τραματοφύλακα στην Μπαρτσελώνα, κάποιος Ραμάγιατς, Αντώνιο Ραμάγιατς. Ναι. Λοιπόν. Δέχεται από τα τρία γκολ, το ένα ήταν αυτογκόλ και τα άλλα τα δύο έφταιγε. Ναι, έφταιγε. Φαινότανε. Ωραία. Λοιπόν, για την Μπαρτσελόνα είχαν σκοράρει δύο περίφημοι Ουγγρικώσεις και Τσίμπορ, οι οποίοι την είχαν κοπανίσει από την Ουγγαρία. Γιατί μπήκαν οι φασίστες της Ρωσίας. Ήταν τα καλά του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και ο Λόραντ την είχε κοπανίσει λοιπόν, που πέθανε σαν σήμερα. Ναι, αλλά δεν λοιπόν, το θυμήθηκε κανένα στο Λόραντ. Λοιπόν, το θυμόταν πριν. Οπότε για να ολοκληρώσουμε το Ραμάγκετ. Όταν υπάρχει φτώχεια, αυτό θυμάται. Ήταν ο αποδιοπεμπαίος Τράγος. Γύρισε στην Ισπανία περιφρονημένος, πήγε στο σπίτι του την πρώτη μέρα μόλις γυρίσανε από το Βέρνη. Ανοίγει το σπίτι του και βλέπει ένα σημείωμα να γράφει η γυναίκα του. Ήσουν δηλώς σήμερα, σε παρατάω και φεύγω. Ναι. Εσύ τώρα θα πεις σίγουρα γιατί είσαι και τιμόλογος. Το παράτησε μάλλον γιατί θα έχει κάποιον γκόμενο και βρήκε ευκαιρία. 100%. Αυτό το περίμενα να το πεις, Ρακτίνος Ρετέρας. Το περίμενα να το πεις. Δεν θα είχε κανένα πηδίχθουλα και θα βρήκε λοιπόν, την ευκαιρία να βγει. Μόλις, ναι. μόλις θα το πω αυτό, είμαι στο μυαλό του. Θα πει το βρήκε σαν πρόσημο και την κοπάνισε με τον γκόμενο. Να πούμε. Δεν μου λες. Πέραν λεφτά τότε οι ποδοσφαιριστές. Πέρανε. Λίγα. Νομίζω λίγα. Αν πέραν πολλά θα έβγε. Λοιπόν, να σου πω και ερώτηση. Αν πέραν πολλά λεφτά όπως παίρνουν τώρα θα έβγε γκόμενο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Είναι στον πέσον το ότι. Εσύ τι λες. Θα σου πω τώρα. Εσύ είσαι και έμπειρος, ναι. Οι γυναίκες είναι και λίγο ψώνια. Ψώνια. Προτιμούν να έχουν κάποια φίρμα. Δηλαδή, ναι. η γυναίκα του ποδοσφαιριστή τάδε ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Είναι και αυτό. Ναι. Πανάσχημος μπορεί να είναι. Μπορεί. Ναι. Ναι. Ο Μαραντόνα θα ξεφύλιζε τις ρόζα αγγελίες της Μετρόπολης, να πούμε, αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής. Αλλά έκανε προχθές ζήλωση. Ζηλεύεις. Όταν λέει ανεβαίνω πάνω στο πρωτοφόλι μου γίνομαι δύο μέτρα. 1,62, 1,63. Αυτός να πούμε, ο πανάσχημος. Τι να ζηλέψω, ρε. Τους πανάσχημους να ζηλέψω. Εσύ είσαι κούκλος. Εγώ κοίταξε στα 38 μου, γιατί θα σου φέρω τώρα. Τώρα είμαι 60 και κάτι. 4, ναι. Λοιπόν, όταν ήμουν εγώ 38 χρόνια σαν τον γιατρό και αυτούς κλπ. Ήσουν ωραιότερο. Από τον γιατρό και τους άλλους που... 1,83 ύψος με 80 κιλά μόλις. Ανέβαινα να μοιράσω εισιτήρια στο λεωφορείο ναι. και όλες οι επιβάτησες καρφωνόντουσαν επάνω μου. Ναι. Όταν πήγαινα να δώσω το εισιτήριο, μη γελάς ρε Κτίνος, όταν πήγαινα να δώσω το εισιτήριο, σταματούσαν μια ώρα για ψηλά γιατί θέλανε να με έχουν κοντά τους. Να... Οι κοπέλες. Ναι, οι τότε. Κοπέλες. Τη γυναίκα ναι, σου... όταν ήμουν 38 χρονών. Τη γυναίκα σου στο κτέλ τη γνώρισες δηλαδή. Όχι, όχι. 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 Λοιπόν, ναι.
Άρα μην κρίνεις, μην κρίνεις. Άλλο 38 και άλλο τώρα. Ναι. Λοιπόν, έκανα τη γυλιά μου, έκανα τη φαλακρίτσα μου, έβαλα τα γυαλιά μου. Λοιπόν, τι να κάνω. Πας για κατούρημα κάθε μισή ώρα. Ο Πανδαμά τον χρόνο. Σωστά. Αλλά όταν ήμουν 38, να πούμε, ναι, κόντευε το λεωφορείο να. Να γύρει. Να γύρει, να. Ναι. Δηλαδή από τον γιατρό, δηλαδή πιο ωραίο, το κτηνίατρό μας. Εσύ είπες ότι ο γιατρός είναι ολόιδιος Νάβας. Να, τον Νάβας τον έχεις να πούμε για ωραίο. Όχι. Εγώ τον Νάβας τον έχω πιο άσχημο και από το χρέος. Ναι. Λοιπόν, πιο άσχημο το χρέος υπάρχει. Υπάρχει πιο άσχημο το χρέος, δεν υπάρχει ένα συγχρεωμένο πιο άσχημο. Όχι, λοιπόν, είναι κακό, ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα να σταματήσετε τις Τετάρτες να υβρίζετε αυτές τις δύο ομάδες τις μεγάλες. Να γίνουν μεγάλες και να μην τις υβρίζουμε. Λοιπόν. Να έχουν κόσμο, να έχουν, μην έχουν χρέη, να πληρώνουν κανονικά τους ποδοσφαιριστές, ναι, να μην τρώνε λεφτά από το κοσμάκι και θα τις σεβαστούμε τις ομάδες. Να σου πω και δύο τραυματοφύλακες ακόμα έτσι. Αν... Ναι, για πες μου, ναι. Ο μεγάλος ο Λουίς Αρμάντο Αρκονάδρα, τον οποίο θαύμαζα και εγώ, έπαιζε στην Ατλέτικο Μπιλμπάο, ο Βάσκος. Ναι. Ο Βάσκος. Δέχθηκε ένα γκολ από φάουλ μακρινό, αν θυμάσαι, του Πλατινί. Ναι. Δεν έκρινε τον αγώνα, ήταν τελικός ή ημιτελικός πανευρωπαϊκού κυπέλου. Ναι. Του βγήκε μπάλα μέσα από τα χέρια. Εντάξει. Να σου πω τώρα, ο θρυλικός Γιασίν το 66, ναι, είδα ποδόσφαιρο, ο θρυλικός Γιασίν το 66 στο παγκόσμιο, δέχθηκε ένα γκολ από 35 μέτρα από τον Μπεκεμπάουερ. Ο Μπεκεμπάουερ έπαιζε με το νούμερο 4, αλλά ήταν κλασικό οκτάρι τα πρώτα 2-3 χρόνια. Γύρισε πίσω. Ξέρω και από ποδόσφαιρο. Ναι, μπράβο. Ότι δεν ξέρω. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Μετά να πούμε γύρισε λίπερο. Λίπερο. Ήταν ο θεσμός του λίπερο τότε. Λοιπόν, ο θρυλικός Γιασίν, ο τερματαράς αυτός, δέχθηκε από 35 χρόνια, από 35 μέτρα γκολ από τον Μπεκεμπάουερ. Το η γυναίκα του έφυγε όταν γύρισε στο σπίτι αυτού. Όχι. Ρε εσύ. Μεγάλοι τερματοφύλακες, υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλοι τερματοφύλακες που δέχθηκαν γκολ για τα οποία ευθυνόντουσαν. Εντάξει. Ο Γκαρθία Ραμόν, ο Καθιδάρης, ο Θουμπιθαρέτα. Ωραία. Όλοι αυτοί δέχθηκαν γκολ. Δεν θα ξεχάσω αυτό που δέχθηκε ο Σίμαν. Ναι. Έπαιζε στην Εθνική Αγγλία. Ναι. Πού του, ο Ροναλντίνιο πρέπει να ήταν κάπου. Ναι, ανάλογα και σε τι μάτς το τρως, ρε. Παγκόσμιο κύπελο ήταν. Ναι, παγκόσμιο κύπελο. Αν είναι τελικός, είναι. Άλλο να το φας ένα μάτς απλό και άλλο να το φας. Ανάλογα και σε τι μάτς το τρως, ρε. Ναι, σαράτο, το... Κατάλαβες. Αν σου πω ότι δέχθηκα εγώ, τώρα εντάξει, μην περαιεί αυτό λόγο. Ναι. Ξέχασα, ξέρεις, το χάπι της τέτοιας, να πω, της μητροευρωσύνης. Στο σπίτι. Ναι. Στο σπίτι πήρα κατά λάθος της διάρειας. Ναι. Της λογοδιάρειας. Λογοδιάρειας, ναι. Της λογοδιάρειας πήρα, γι' αυτό λέω και πολλά. Ναι. Ήπια και 2-3 ουίσκι, ξέρεις, στην πριν τα προέρθουν. Ναι. Ναι. Γι' αυτό τα λέω έτσι. Οι εξετάσεις όμως καλές είναι. Καλές είναι, να πούμε, άρα μπορώ να πιω και τέταρτο. Με ένα ζάχαρο, ζάχαρη. Λοιπόν, ναι. 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 Λέγαμε για πες μου, για πες μου γιατί με έκοψε τον ήρμο. Εγώ σε έκοψα τον ήρμο. Τα ουίσκι που είπε, σε σηκώψαν τον ήρμο, να πούμε. Λοιπόν. Του τερματοφύλακε που φάγανε τα γκολ. Τα στραβά. Που φάγανε γκολ, τα στραβά. Εγώ δέχθηκα ένα γκολ, ήμουν 15 χρονών, 16 και με έχει στοιχειώσει. Τότε οι πρωταθλητέ όμορων νομών. Όμορων τι σημαίνει, γιατί μα ακούνε. Συνορεύαν, συνορεύαν. Ναι, γιατί μα ακούνε σε. Ο νομό Πέλλα ήταν με την Ιμαθία. Εσύ είσαι στο νομό Πέλλα. Στο νομό Πέλλα. Ναι, ναι, ναι. Οι τέσσερι πρωταθλητέ όμορων νομών παίζανε, δεν υπήρχε τότε Γάμα, Δέλτα, Αθήνα κλπ. Και βγαίναμε. Κατευθείαν στη Β'. Αν πρωτα... ναι, ναι, ναι. Δέχθηκα ένα γκολ από 35 μέτρα κι εγώ. Ναι. Ευτυχώς πήγαινα στο γυμνάσιο του Εξαπλατάνου. Γιατί ναι, το χωριό μου είχε γυμνάσιο. Αν πήγαινα στο γυμνάσιο της Αριδαίας, θα ήμουν από δύο πομπέως τράγους. Σε γλίτωσε ο Εξαπλάτανος. Με γλίτωσε ο Εξαπλάτανος, αλλά είχα μελαγχολήσει για ένα-δύο μήνες. Δεν στο λέω έτσι. Πήρε χάπια για το. Δεν υπήρχαν χάπια. Ψυχολόγο είχε τότε. Όχι, όχι, που δεν άρθει να. Λογοθεραπευτέ δεν είχε τότε. Καταραμένε ήσασταν. Καπνά μόνο. Βουλγαρόβλαχοι ήσασταν τότε. Ούτε επιστήμονε είχατε, τίποτα δεν είχατε. Μόνο καπνά και χωράφια. Καπνά και χωράφια. Εγώ εκπολιτίστηκα λίγο που ήρθα στη Θεσσαλονίκη, ναι, και καλά που βρήκα δουλειά στο ΚΤΕΛ, να πούμε, και μορφώθηκα λίγο σαν εισπράκτορας. Ναι. Ναι. Τι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Άλλους τερματοφύλακες θυμάσαι. Άλλους τερματοφύλακες πολλούς θυμάμαι. Ποιον θέλεις να σου, ναι, να σου πω άλλον. Από τερματοφύλακες στην Ελλάδα θυμάμαι, όχι ότι δέχθηκαν γκολ έτσι, ας πούμε, κοροϊδίστηκα, αλλά θρύλους. Ήμουν πιτσιρικάς και διάβαζα σε εφημερίδες τον Στάθη τον Μανταλόζη του Εθνικού Πειραιός. Ναι. Κάποιον Δελαβίνια της ΑΕΚ. Ναι. Της ΑΕΚ, ναι, ναι. Μεγάλο τερματοφύλακα. Τον Μπετζαρόπουλο, παρότι έχασε η εθνική μας 2-1, νομίζω, στο Τάμπερ της Φιλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, ή 2-1-1-0 χάσαμε, έπρεπε να δεχθεί ο Μπετζαρόπουλος 11 γκολ εκείνη την μέρα. Και ονομάστηκε ο ήρωας του Τάμπερε ο Πεντζαρόπουλος. Έχασε η εθνική. Έχασε. Και με τερματοφύλακα ήρωα. Τερματοφύλακα ήρωα. Γίνονται και αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Είσαι, ναι, σε καλή φόρμα. Πάμε. Ναι. Είναι η εκπομπή περί παντός του επιστητού. Θα αναπτύξουμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας, του ποδοσφαίρου κλπ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς.
άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52, στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com. Μεϊμάρης. Ρε παιδιά. Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Θέλεις να κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου? Άρα χρειάζεσαι μάστορες, υλικά, μέτρα, χρώματα, χρόνο ή απλά μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση με την υπογραφή της Δημητριάδης Group. Πιστοποιημένες λύσεις για τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό σου χώρο με την εγγύηση ποιότητας Δημητριάδης Group. Μάθε τα πάντα στο www.dimitriadisgroup.gr ή καλέστε στο 2373-065-886 ή στο 2310-323-003. Έχουμε τη λύση για κάθε πρόβλημα του χώρου σου. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Να μουν τον Μάη Γάιδαρος, τον Αύγουστο Κρυάρη, όλο το χρόνο κόκορας και γάτος το Γενάρη. Είναι η εκπομπή περιπαντός του επιστητού, θα αναπτύξουμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας, του ποδοσφαίρου κλπ. Σαράντο μέσα στο μήνυμα ο γιατρός και λέει να αυτοκτονήσω, λέει θα σε κάνει μήνυση έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτομηνύσιμο όπως λες εσύ. Ναι, παρεξηγήθηκε. Ναι. Παρεξηγήθηκε ο γιατρός. Δεν με πειράζει. Κατόρθωσες και... Ναι, δεν με πειράζει. Όταν αυτός παρεξηγεί και θλίβει και στεναχωρεί χιλιάδες κόσμου είναι καλά. Όταν δηλαδή 500.000 Παναθηναϊκούς, 200.000, 300.000 Ηρακλειδείς, τους φαρμακώνει κάθε Τετάρτη είναι καλά. Ναι. Ας τον πλακώσουν και εκείνες τις μηνύσεις. Ας μου κάνει μήνυση. Δεν νομίζω ότι τον είπα να πάει να αυτοκτονήσει, θα συμβουλευτώ δικηγόρο αν είναι μηνύσιμο αυτό. Δεν νομίζω. Τώρα λόγω ηλικία θα τη γλιτώσει. Όχι, ναι. Θα θέλω να είναι μηνύσιμο για να αποκτήσω και δημοσιότητα, ρε φίλε. Ναι. Να έρθουν στο δικαστήριο και οι Ηρακλειδείς να με υποστηρίξουν, να με κάνουν. Θα γίνει σαματάς. Άμα δεν είσαι κομμουνιστής, δεν σε υποστηρίζουν οι Ηρακλειδείς. Εγώ θα ρωτήσω αν είναι μηνύσιμο. Ναι. Και αν είναι μηνύσιμο, μακάρι να είναι μηνύσιμο για να γίνω και φίρμα να πούμε. Θα έρθουν χιλιάδες Ηρακλείδες, άσε που λες εσύ είναι 300 ημών. Θα έρθουν για το 40 πρωτοστατούντες του Κόκκινου και του Νίκου του Βαφιάδη, να πούμε. Θα έρθουν αυτοί μπροστά. Θα έρθουν μπροστά. Ο Βαφιάδης ανέβασε τον Ηρακλή χρεωμένο, έτσι. Δεν πειράζει, τον ανέβασε όμως. Δεν σε νοιάζει εσένα. Ανέβασε. Παλίκαρος είναι. Παλίκαρος το είναι. Παιδί δεν το έχω γνωρίσει. Ναι. Θα χαρώ πολύ να το γνωρίσουν οι παλίκαρος. Τώρα δημιουργεί στον γιατρό ψυχολογικά όταν λες τον Βαφιάδη παλίκαρο, να πούμε. Παλίκαρος δεν είναι. Παλίκαρος. Αφού ανέβηκε η ομάδα χρεωμένη, τι παλίκαρος. Τι λες. Μετά από 10 χρόνια είδαν ότι ο Παπαθανασάκης είναι το απαταιώνα. Τι να έκανε, να τα πλήρωνε ο Βαφιάδης. Ή το απαταιών. Ο Βαφιάδης, ναι. Τα λεφτά. Ο Παπαθανασάκης πήραν χαμπάρι. Πήραν χαμπάρι ο Κόκκινος μετά από 5 χρόνια ότι είναι απαταιών, λέει ο Παπαθανασάκης, και τον κυνηγάνε, λέει, το δημόσιο εκεί στον Καναδά. Αλλά όταν ήρθε, το καναδέδικο δολάριο και το καναδέδικο δολάριο. Το καναδέδικο δολάριο και δεν ξέρει η μαμά του τι δουλειά κάνει και αφήστε κάτω και βγαίνει ο Κανελάκης το μεσημέρι και λέει η πολιτεία, λέει, ηλέγξε. Μα αν η πολιτεία την ώρα που ήρθε ο Παπαθανασάκης σας πει είναι απατεώνας, θα πείτε ότι κάνουν πόλεμο στον Ηρακλή και δεν αφήνουν την επένδυση ενός μεγάλου ανθρώπου από τον Καναδά. Τα ξέρω τα έργα. Λοιπόν, τα ξέρω τα έργα, Κώστα, μικρέ. Εγώ τα ξέρω. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Ναι. Τέτοια γεγονότα να λαμβάνουν χώρα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θυμήσου τον Ζαχουδάνη. Πούλησε τον Χαριστέα 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια. Τα πήρε και έφυγε στην Αμερική, παρακαλώ. Ναι. 1 δις 200. Ναι. Δεν ήταν ο πρώτος. Εντάξει τώρα, για να φύγει, για να φύγει έτσι σχέδιο, ναι. Κάτι έδωσε και εδώ κάτι. Δεν κάτι ξέρω, ψηλά για να φύγει. Έλα εδώ να σου το πω. Άμα ήταν να μην έδινε, αυτοί τότε εκείνη την εποχή κυνηγούσανε τους πάντες. Κάτσε να μάθεις. Κυνηγούσανε τους πάντες. Όχι το Γράντας, όχι ο Τσαρούκας, όχι ο Καραμπέρης, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Άμα τους έδινε κάνα μεροκάματο, δεν μιλάγανε. Λοιπόν, ο Ζαχουδάνης, επειδή είδε πως κινείται το όλο σκηνικό, έπεσε μεροκάματος, το λέω εγώ. Δεν έδωσε, πιο λίγα έδωσε. Και όταν, και εκεί που φάνηκε ότι έδωσε μεροκάματο. Όταν ήρθε ο Ζαχουδάνης στην Ελλάδα, δεν πήγε κανένας τον κυνηγήσει.
από την οικογένεια του Άρη. Ξέρεις γιατί. Ήρθε. 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 Στο λέω εγώ. Ήρθε. Ακριβώς αν μην είσαι. Όταν ήρθε ο απατεώνας ο Ζαγουδάνης λοιπόν στην Ελλάδα, ο αρχιεπατεώνας, λοιπόν. Η οικογένεια του Άρη δεν κουνήθηκε από τη θέση. Τι σημαίνει αυτό για σένα που είσαι στα κτέλα εμπειρός τόσα χρόνια. Για πες μας λοιπόν. Να ανοίξουμε ότι... και τα μάτια του Κοσμάκη δηλαδή. Λοιπόν, σημαίνει ότι... ότι έπεσε oil, oil το λέει ο Ξένη. Λαδάκι, λάδι. Η ζωή είναι πάνω από ομάδες, λέει ο Χθημίατος. Να ζητήσει συγγνώμη ο γέρος. Σε είπε γέρο. Δεν πειράζει. Ας με είπε γέρο. Σε είπε γέρο. Να ζητήσει συγγνώμη ο γέρος. Ας με κάνει μήνυση ρε φίλε. Καλά, κάνει μήνυση. Εντάξει, τελείωσε. Θα με μάθει, με ξέρει λίγο κόσμο, θα με μάθει περισσότερο. Θα φέρω κάμερες και θα σε κάνω. Θα φέρεις κάμερες, αλλά εσύ, θα φέρεις, να πούμε, αλλά εσύ δεν πας και στην κάμερα, γιατί κρύβεσαι από την κάμερα. Μόνο στο αυτό είσαι. Κρύβω γιατί με έχεις κάνει. Όσοι δεν με ξέρουν θα νομίζουν θα δουν ένα τέρας. Η κοιλιά σου, τα προγούλια σου κλπ. Με έχεις κάνει να πούμε. Ο καρδιτσιώτης κομμουνιστής ΚΚΕ. Ναι. Οι απόψεις και οι πιο αιρετικές και οι πιο κομπλεξικές επιτρέπεται να λέγονται, ειδικά μετά τις 12 και ειδικότερα στην prime time zone Ραπτόπουλου. Ιστερόγραφο. Ο κύριος Σαράντος εθεάδη να πίνει καφέ. Στο κέντρο της πόλης και λίγο δυτικά με παρέα συνομιλίκων του. Ναι, κακό είναι αυτό. Όχι, όχι, σε ξένους, ναι, σε είδανε. Ναι. Και στέλνει ένα μήνυμα, μάλλον Τσίπουρα ήτανε, λέει. Ναι, ήταν καφές ή Τσίπουρα. Δηλαδή να είμαι υπό την επίρρεια του Τσίπουρου του μεσημεριανού. Όχι, 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 εθεάθη, εθεάθη. Καλοπερνάς. Ναι, καλοπερνάω με 3,60, καλοπερνάω. Γιατί τα χρήματα δεν κάνουν την ευτυχία. Ναι, δεν... αλλά είναι ένας τρόπος να ξεπερνάς τη δυστυχία το χρήμα. Ναι, αλλά όταν εγώ μιλάω για μαρτυρία. Ξεπερνάς τη δυστυχία. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ο γιατρός πάλι είναι. Τι ρε. Λέει, πες του Βρώμα Πασοκόγερου ότι αν οι ομάδες χρέωναν το δημόσιο, εμείς τα πληρώνουμε, λέει. Εμείς. Ποιος τα λέει αυτά. Ο κτηνίατρος. Τον Βρωμόγερο είπε. Πασοκόγερο. Πασοκόγερο. Δεν είμαι καταρχάς Πασόκ. Δεν ξέρει τι είμαι. Αλλά εντάξει, Πασοκόγερο κλπ. Αυτό είναι περισσότερο μηνύσιμο από εκείνο που είπα εγώ. Θα ρωτήσουν να πούμε τους φίλους του δικηγόρους. Είναι ρατσιστικό. Ναι. Ναι. Ναι, μου λέει Πασοκόγερε να πω. Άμα σε πω είσαι Πασό και με κάνεις μήνυση, μπορεί να φάω 6 μήνες φυλακή. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, σωστό. Δεν ναι. Ανοίγω αντιπαράθεση. Είπα κάποια πράγματα όπως τα ένιωσα χθες. Ναι. Δεν ξέρω να στέλνω μηνύματα. Το βοδίσιο βόδι δεν έμαθα. Ναι. Παρότι να πούμε η γυναίκα μου κατέβαλε προσπάθειες, ήθελα να στέλνω μήνυμα. Γιατί αυτό το δύο ώρο είναι εφιαλτικό, ρε, το καταλαβαίνετε. Είναι. Καλά που ήταν ο Γατζινάκος και άλλαξε λίγο. Ήταν ένα δύο κατά του Ρακλή και του Παναθηναϊκού. Είστε καλά, ρε. Βαδίστε καλά, ρε. Ναι. Τι λαϊκισμό είναι αυτό τώρα. Κοίταξε. Όχι, δεν είναι λαϊκισμό. Ναι. Εγώ σε ένα έχω, ξέρει γιατί. Για ναι. ετό. Ναι. Σε έχω για κόνδωρα, ξέρει. Ποιο είναι ο κόνδωρα. Ο κόνδωρα. Ο κόνδωρα, ξέρει. Είναι ο γηπαετό, 3,5 μέτρα πλάτο, ανοίγει τα φτερά και πετάει πάνω από Τσάνδη. Ναι. Από το χωριό πάνω του Αραούχο πετάει. λοιπόν, τέτοιο σε θέλω. Φαλακροκόρακα. Να μην μείνει στα στάντρα του φαλακροκόρακα που τα λέμε χάρη αστειότητο. Έπρεπε να πούμε όταν η συζήτηση. Και λέει κλείς τον Γιάννη. Ποιος είναι αυτός και λέει κλείς τον Γιάννη. Επιτάσσει τον Γιάννη να τον κλείσει. Δηλαδή ο Γιάννης δεν ξέρει πότε θα κλείσει και ποιο θα κλείσει. Εδώ στην Κέρκυρα είναι ο Νίκος. Κλείς τον Γιάννη. Εδώ στην τον Βρωμόστομο λέει. Ναι. 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 Ποιότητα, για. Ναι, τον Βρωμόστομο να πούμε. Μάλιστα. Ναι. Εδώ στην Κέρκυρα, λίγος από τα Γιάννητσά, σε ακούμε πολιτές και πραγματευτές λογιών μεζέδες. Και βγάλαμε την εντεκάδα του ΠΑΟΚ στα προεκκληματικά του Champions League. Τερματοφύλακα ο τρελός. Δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Βιερίνια. Βαρέλα με κεφάλα. 6 Νάτχο, 7 Ενρίκε, 8 Μαουρίσιο, 9 Κόντε, 10 Πέλκα, 11 Ουάρτα, σε 4-2-3-1 βολίδα στους ομίλους. Τον Πρίγιοβιτς δεν βλέπω. Γύρισε ο Νάτχο. Ο Νάτχο γύρισε. Όχι, το. Ο Νάτχο τον ονειρεύεται. Δανεικός είναι ο Νάτχο. Τον ονειρεύεται. Α, τον ονειρεύεται. Τον ονειρεύεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Ένα Αριανός λέει, ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, αν ο Άρης πάρει από τον Πάο Κάτσε Μιστακίδη Ζάιρο, χτυπάει η Ευρώπη. Να πάρει δανεικούς δηλαδή ο Άρης από τον ΠΑΟΚ, τον δηλαδή, Κάτσε, τον Μιστακίδη και τον Ζάιρο. Να αφήσουν τους εγωισμούς και τις αντιπαραθέσεις, ναι. Διότι όπως λες και εσύ όλα είναι μαρμίτα. Ναι. Θα πρέπει επιτέλους να μονοήσουν οι ομάδες της πόλης. Αν μπορεί να τους πάρει ο Άρης και να ενισχυθεί, πολύ ευχαρίστω να τους πάρει. Γιατί δηλαδή να υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα να πούνε οι Αριανοί θα πάρουμε παίκτες από τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ θα πει να δώσουμε να πούμε παίκτες στον Άρη. Εσύ δεν λες όλα είναι εμπόριο, όλα είναι μαρμίτα, όλα είναι χρήμα. Έχουν πάει πολλοί από ΠΑΟΚ σε Άρη. Λοιπόν, γιατί δεν ναι, θυμάμαι ο Λάζος είχε πάει στον Άρη. Μπορμπόκης. Ο Μπορμπόκης. Πολύ. Ο Μίτσος ο Σταυρίδης από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είχε το παιδί να πούμε, είχε ένα τύχημα φοβερό. Ζει, λοιπόν, δεν ζει. Ζει, ζει ο Μίτσος. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Να ενισχυθούν οι ομάδες της πόλης. Ναι. Το ότι μια ομάδα, μια πόλη, μια ομάδα να πούμε για μένα είναι. Δεν τέλος. Μιλάμε για την πόλη, μιλάμε για όλο το σύμπαν εδώ. Ναι, ναι. Βγες από τα σύνορα λίγο της πόλης. Ναι, για πάνε που θα μου πας. Μακεδονία χάθηκε το όνομα, πάει.
Η Μακεδονία πάει. Κοίταξε, ακόμη υπάρχουν διαδικασίες, θα πρέπει να συνεχίσει. Βόρεια θα λέγεται. Εμένα με θλίβει αυτό. Με γιατί? Θλίβει, γιατί Βόρεια Μακεδονία. Εμείς θα βρίσκουμε σαν λαϊ. Το νομό Πέλλας, ξέρω τον νομό σαν λαϊ. Ακούω, εμείς σαν λαϊ. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν το δέχομαι. Σταμάτα λίγο, δεν το δέχομαι. Εμείς σαν λαϊ ναι. Τα βρίσκουμε εμπορικά. Άκου το βρωμόγερο, είπε ο κτηνίατρος. Πασοκόγερο. Βρωμό πασοκόγερο. Θα συ. Τον κλοπ για τον Γρόλιο να συμβουλευτώ. Το Γρόλιο. Ο Κλόπ μπορεί να πάρει τον το γιατρό. Ναι. Θα έχουμε μηνύσεις εκατέρθεν, τις οποίες θα, όπως λένε οι δικηγόροι, θα ζητήσουμε να συνεκδικαστούν για να έχουμε μεγάλο ακροατήριο. Ναι. Θα ζητήσουμε συνεκδίκαση. Ναι. Εγώ λέω στο λαϊκό δικαστήριο είναι καλύτερα να τα αντιπαρατεθείτε. Δημοσίως. Άσε φύγει από εκεί. Να βάλω και την πέτρα της Δημοκρατίας εγώ εκεί, να βγείτε απάνω και να μιλήσετε. Γιατί όχι. Φύγει από εκεί. Λοιπόν. Πάει το ονοματάκι. Το ονοματάκι. Εμείς άλλα εδώ τα βρήκαμε με τα Σκοπιά και η Σκοπιά είναι με εμάς. Γίνονται πάρα πολλές εμπορικές συναλλαγές. Διαφημίσεις. Το ένα είναι οδόντια. Το με το άλλο. Όχι, δεν τα. Όταν υπάρχουν σε δύο λαούς. Πώς το λένε, αλυσφαιρίσει ναι. Εμπορικό, κοινωνικό, ερωτικό, πολιτικό, πολιτιστικό, τουριστικό ναι. Όταν υπάρχει δηλαδή στα λίγα χιλιόμετρα που μας χωρίζουν ένα αλυσφαιρίσει το οποίο περιλαμβάνει όλες τις κοινωνικές έτσι. Αλυσφαιρίσει μόνο με τους Σκοπιανούς έχουμε. Με αυτή την έννοια τη δικιά σου ναι. Μπορεί δηλαδή η Γαλλία να απαιτήσει να ονομαστεί Ελλάδα να πούμε. Τι ξέρω. Είναι αυτά που λες ρε Κώστα. Μόνο με τους Σκοπιανούς έχουμε αλυσφαιρίσει. Άκουσε. Ναι. Υπάρχουν κάποιες αυτές για το όνομα, αλλά εγώ βλέπω ότι οι Σκοπιανοί έρχονται στην Ελλάδα. Εμείς πηγαίνουμε στα ναι, Σκόπια. Επειδή είμαστε κοντά. Ναι, επιχειρήσεις φτιάχνουμε εμείς. Ναι, πάμε, κάνουμε τα δόντια. Έρχονται αυτοί εδώ. Σχέσεις καλής γειτονίας πρέπει να υπάρχουν. Ναι, πάμε επιχειρήσεις εμείς εκεί. Αλλά εγώ δεν το δέχομαι. Εσύ δέχεσαι, δεν το δέχεσαι. Ναι, παρότι δεν είμαι εθνικιστής κατάφορα, όπως λένε οι υπέρμετρα εθνικιστής. Ναι, ναι. Δεν το δέχομαι. Εγώ, σαν Μακεδόνα, σαν Έλληνα, δεν το θέλω. Εδώ ο Βλαχόπουλος με στέλνει ένα μήνυμα ο Βασίλης και μου λέει: εδώ τα βρήκε η Βόρεια με την Νότια Κορέα. Γιατί να μην τα βρούμε εμείς με τους Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες με εμάς. Εκεί είναι ένας λαός, σε παρακαλώ. Εμείς με τους Βόρειο Μακεδόνες που τα λέγονται. Είναι ένας λαός είναι εκεί. Ναι. Εύχης έργο είναι να ενωθούν. Διαφέρουν τα καθεστώτα διακυβέρνησης, σε παρακαλώ να πω. Ναι. Είναι ένας λαός, όπως ήταν οι Γερμανοί και ενώθηκαν. Είναι τελείως να πούμε. Εγώ τώρα στο λέω κοινωνικός. Όταν δύο λαοί ναι. Τα πάνε πολύ καλά σε εμπορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό κομμάτι. Ναι. Εντάξει. Ιδιαίτερα το εμπορικό. Το όνομα έρχεται. Τότε ας ονομαστούν ναι. Μακεδονία, Παύλα Ελλάδα, ρε φίλε. Ας μας πάρουν ολόκληρο. Άλλο λέω, ρε. Τι ώρα να πούμε, ένα κρατηδιάκι. Μην, περίμενε. Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ τι λένε οι Αμερικάνοι σύμμαχοι, δεν είναι τώρα τίποτα. Ναι, είναι αυτό. Είναι αυτό ένα θέμα τώρα και δεν μπορείς να κουνηθείς από τη θέση σου. Δυστυχώς είμαστε. Θα επηρεαστεί η καθημερινότητά μας άμα αλλάξει το όνομα. Να πω κάτι. Ναι. Άκου να δεις. Εγώ δεν θα ζω. Μακάρι να ζεις εσύ. Ούτε εγώ θα ζω. Ο δημογραφικός χαρακτήρας της Ελλάδος σε 20-30 χρόνια θα αλλάξει. Δηλαδή. Θα αλλάξει. Πώς. Και οι μουσουλμάνοι γενοβολούν 8 με 9 παιδιά, ο Έλληνας κάνει μόλις ένα. Και τι να κάνουμε. Έρχονται μετανάστες. Να πλακωθούμε στα πηδήματα και να κάνουμε και εμείς καμιά δεκαετία παιδιά. Να ολοκληρώσω. Σε 20-30 χρόνια, ναι. Δηλαδή, θα είναι περισσότεροι ξένοι από εμάς. Και τι έγινε. Οπότε να πούμε, λέει ο Σκοπιανός, έλα μωρέ, ποια Ελλάδα, τελείωσε η Ελλάδα. Θα κατέβω κάτω, θα βγω στο Αιγαίο. Λοιπόν, το όνειρο όλο αυτόν είναι να βγουν στο Αιγαίο, το καταλαβαίνεις. Ένα λεπτό. Τι ένα λεπτό και δύο λεπτά. Τώρα ήμουνα εγώ σε ένα φίλο μου, χορηγό μου. Στα Μπαμπάτσικα, εδώ πιο πέρα, στην Αγίων Πάντων. Μόνο χορηγού έχεις. Αγίων Πάντων. Εκεί αρπάζει. Ναι. Καλά κάνω. Το άρπαγμα. Η Αγίων Πάντων. Ναι. Και κάθεσα εκεί να κάτσω μια ώρα να πούμε. Ναι. Πέρασαν 50 άλλο, θα πει και 4 Έλληνες. Τι με πειράζει εμένα. Δεν σε πειράζει. Γιατί να με πειράζει. Γιατί δεν έχεις εθνική συνείδηση. Ναι. Γιατί είσαι ένα κτίνος, είσαι ένα τέρας. Είσαι άπολης. Είσαι να πούμε. Εσύ θες να πούμε. Είσαι απ' όλα. Γιατί. Είσαι Μέτερνιχ σκέτος. Ποιος είναι ο Μέτερνιχ. Ναι. Σέντερ μπακ με τον Προχάσκα παίζει στη Ραπίντ Βιέννη. Θα σε πω μια άλλη φορά ποιος ήταν ο Μέτερνιχ. Είμαι ανθρωπιστής. Είσαι ανθρωπιστής. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Χόμο χόμιν. Λούπουσες. Ξέρεις τι σημαίνει αυτή η έκφραση. Ναι, χόμο χόμιν. Χόμο χόμιν στα λατινικά είναι ο άνθρωπος στον συνάνθρωπό του, τον βλέπει όπως ο λύκος. Ναι. Λούπους είναι ο λύκος. Είναι ναι. Ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του λύκος. Λύκος. Έτσι. Είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος. Άρα είναι ζούγκλα. Άρα είναι ζούγκλα. Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως θα λες εσύ, θα αλλάξει ο δημογραφικός χαρακτήρας της Ελλάδας και όλοι θα αποθαμιλούν την έξοδο στο Αιγαίο. Ναι. Έκανε ένα Σαρδάμ τώρα. Αν ήταν ο κόκκινος, θα τον είχε πάρει. Άρα το πρόβλημα δεν είναι το Σκοπιανό, αλλά η εικόνα της Ελλάδας σε 20 χρόνια. Αυτό λες. Κοίταξε. Όλα ρε μπορούν να συμβούν. Δηλαδή μισό λεπτό. Παίρνουμε. Δεν παίρνουμε. Κάτσε. Είμαστε 12 εκατομμύρια. Οι δύο είναι μετανάστες. Ας είναι. Λοιπόν, ναι. Γενοβολάνε. Γενοβολάνε ειδικά αυτοί που είναι στη Θράκη. Ναι.
γενοβολάνε σκόπιμα, υπάρχει τέτοια προπαγάνδα. Ναι. Ο Έλληνας για να τα βγάλει πέρα, δεν ξέρω πώς, για να περάσει καλύτερα. Πάει στο εξωτερικό. Κάνει ένα παιδί, το πολύ πολύ δύο. Κανένα δεν κάνει τώρα. Πάρε παράδειγμα από τον εαυτό σου και από τον εαυτό μου. Εγώ, εσύ έχεις ένα, εγώ έχω δύο. Ναι. Από εκεί και πέρα. Πάνε να αλλάξουν τον δημογραφικό χαρακτήρα της Ελλάδας. Κατάλαβε το αυτό. Ναι. Πώς θα το καταλάβεις. Ναι. Και σε 20-30 χρόνια μπορεί να λέει τι έγινε τώρα, ποια Ελλάδα εκεί, υπάρχουν Έλληνες. Ναι. Πάνε να βγούμε στο Αιγαίο. Ναι. Θα μου πεις εσύ παγκοσμιοποίηση και καλά σκεφτόνται και καλά κάνουν. Ναι. Μπορεί να το πεις αυτό. Η καθημερινότητά σου, πώς θα αλλάξει, αυτό σε ρωτάω. Τι πώς θα αλλάξει. Τι θα δεν θέλω ρε, να δω στη χώρα μου. Δεν θέλω η χώρα μου να. Αντί να έχεις, αντί ναι. να έχεις την Ελληνίδα απέναντι να βλέπεις εκεί που σκύβει και κάνει το. Αυτό θα είναι μυαλό θα πει. Λοιπόν, είναι το μυαλό σου στο χρήμα και στο σεξ. Αυτά τα δύο να πούμε. Αυτά τα δύο. Εσείς είναι. Που... Τα ιδανικά σου είναι το χρήμα και το σεξ. Μάλιστα. Αυτό βλέπω. Εσύ τι είδες. Το 3-5-2-4-4-2 με Ρόμβο. Ρόμβο, ναι. 4-3-2-1 με κορυφή τον Μπρίγκοβιτς κλπ. Ναι. Αυτά. Διάβασε κανένα βιβλίο, ρε, σου είπα. Τι, για πες κανένα. Τι, σου είπα, θα σου φέρω 2-3, θα σου κάνω δώρο. Πάλι. Μπας και γίνεις λίγο άνθρωπος. Διάβασες από αυτά που σε έφερα κανένα. Δεν αυξήθηκε ο μισθός μου. Τι να αυξήθηκε ο μισθός. Διάβασα τα βιβλία σου. Πώς θα αυξηθεί ο μισθός, θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος, Άννα. Ναι. Καλύτερος χαρακτήρας. Δεν θέλω να γίνω. Δεν θέλεις να γίνεις. Όχι. Γιατί έτσι σε συνήθισε ο κόσμος, έτσι σε θέλει να. Δεν με απασχολεί να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Να έχω να τρώω θέλω. Πάρε τι, που πέσαμε, ρε. Που πέσαμε. Ρε. Ναι. Το βόδι θέλει μόνο να τρώει, ρε Γιάννη. Να. Ναι. Μόνο το φάει. Γίνε καλύτερος άνθρωπος. Γιατί να γίνω καλύτερος. Ποιο δεν γίνεσαι τότε. Ποιο θα είναι το κέρδος μου. Μην γιατί αν γίνεις καλύτερος άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει κι άλλα ιδανικά, ρε, να αγαπείς την πατρίδα σου. Τρώγονται τα ιδανικά, η πατρίδα τρώγεται. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να συνοηθούμε. Ήμουνα με έναν φίλο μου, εστιατόρα να πούμε. Λέει ένα ευρώ, λέει, κερδίζω. Τα 24 λεπτά, λέει, τα δίνω, λέει, στην εφορία. Τα άλλα, λέει, τα δίνω για τα κρέατα. Ναι. Και τι μου μένει, λέει, 2 λεπτά από το 1 ευρώ, λέει, μου μένει. Κατάλαβες τι είπε ο άνθρωπος. Ποια πατρίδα τον νοιάζει αυτόν. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, ναι. Αν όλα τα έχετε να πούμε ισοπεδώσει. Ξέρω εγώ, τα λεφτά είναι. Και γιατί... εγώ έπαιρνα 1500 και παίρνω 1000 με 40 χρόνια. Δεν πειράζει. Ναι. Και άμα πάρεις, πάρεις 500, βγάλει μια ελληνική σημαία εκεί πέρα έξω και πέσει με Ελληνάρα, ζήτω η Ελλάς. Μάνε, δεν με πειράζει. Μένα εγώ θα σε ακούσω όμως. Θα σε ακούσω, δεν. Τι γελάς μου. Τώρα σκέφτομαι τη μήνυση του γιατρού να πούμε. Πώς θα την αντικρούσω αυτό, σκέφτομαι να πούμε. Ναι. Θα βάλω τους καλύτερους νομικούς μέχρι τον Γκούγια. Έχω γνωρίσει τον Γκούγια, ξέρεις. Ναι, και εγώ έχω μήνυση. Ο Αλέκος από την εικόνα, πούμε. Ήπιαμε μαζί και καφέ με τον Γκούγια. Ναι. Είπαμε κάποια πράγματα. Συνομήλικη. Ναι. Ναι. Όχι, λίγο μεγαλύτερος μπορεί να είναι από μένα. Αλλά εγώ είμαι σαφώς πιο ψηλός όμως. Ναι, το ρίξε 6-7 πόντους. Μπορεί και περιπλέον. Μπορεί και περιπλέον. Πανέξυπνος άνθρωπος είναι. Είναι πανέξυπνος, αλλά έχει δημιουργήσει και αυτός αντιπάθειες. Θα πεις πανέξυπνο όπως εσύ, ναι. Γιατί περνιέσαι πανέξυπνος, έχεις δημιουργήσει και εσύ να πούμε. Ναι. Αντιπάθειες φοβερές. Η Εκκλησία των Σκοπίων γύρισε στο μαντρί του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την ονομασία Εκκλησία της Άχριδος. Τα βρίσκουν. Αχρίδος. Και... Άχριδος. Αχρίδος. Αρχίδος. Βόδι, ναι. Αχρίδος. Τα βρίσκουν και τα. Είναι η μεγαλύτερη λίμνη εκεί. Τα βρήκα και τα Παπαδαριάλη. Όχι, είναι πρόταση της Αρχιεπισκοπής της δικής μας για να κατευνάσουν λίγο τα πνεύματα από εκείνη την πλευρά. Είναι πρόταση της δικής μας. Ο Σαράντος Μπουτάρη ψηφίζει, λέει ο πρόεδρος των αστυνομικών αεροδρομίων. Όχι. 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 Σαφώς όχι. Δηλαδή, άμα βάλει ο Ζαγοράκης με τον Μπουτάρη, το Ζαγοράκη θα ψηφίσει, ας πούμε. Καταρχάς. Ναι, παίζω. Συγγνώμη, δεν ψηφίζω στη θέση. Αν ψήφιζε, δεν ψηφίζω στη θέση. Δεν αποφεύγει, ρε. Ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Λευκό. Μπορεί λευκό ή αν κάποια άλλη προσωπικότητα την ψηφίσει. Μπουτάρη ή Ράπτη. Σ' αρέσει η Ράπτη. Μην φέρει σε τέτοια διλήμματα. Σ' αρέσει η Ράπτη. Τι μ' αρέσει, σαν γυναίκα δηλαδή. Στην ηλικία που είσαι θα σ' αρέσει. Ναι, σαν προσωπικότητα δεν την έχω ζήσει στην γυναίκα. 43-44 είναι. Δεν για χαρά Λουκούμι τη βλέπει εσύ. Στην ηλικία που είσαι, μια χαρά. Ναι, όλα εκεί. Ναι. Στη μαρμίτα, στο σεξ. Αυτό, σε φάει, αυτό είναι. Αυτό δεν είσαι. Ιδανικό μηδέν. Αυτά, τα ιδανικά σα αυτά δεν είναι. Διορισμό στο δημόσιο, να κλέψουμε καμία επιχορήγηση. Αυτά δεν είναι οι Έλληνες. Αυτά δεν είμαστε. Μάθω λίγο ρε. Ναι, τα λες αυτά τώρα εσύ για να ιντριγκάρεις. Όχι. Κατά βάθος την αγαπάς τη χώρα σου. Δεν μπορεί να μην αγαπάς τη χώρα σου. Τη λατρεύω. Κατά βάθος. Ναι, τη λατρεύω, βέβαια. Θα σου μιλήσω καμιά φορά εκτός αέρα. Ναι. Γιατί αν τα πω στον αέρα μπορεί να συγκινηθώ και να κλάψω κιόλας. Θα σου πω κάποια πράγματα για την έξοδο του Μεσολογίου. Εκεί, αν θα μείνεις, ξέρω εγώ τι να σου πω. Του Κάριος. Ναι, 12. Ναι, εντάξει. 12.000 γυναικόπαιδα ήταν 4.000 μαχητές, από τους οποίους μείναν μόνο 1.300. Και από τα 12.000. Γυναικόπαιδα λέγεται κατ' έναν ότι έμειναν μόνο 4 παιδάκια και 13 γυναίκες, κατ' άλλων που είναι ίσως και η πιθανότερη, ας πούμε, άποψη, η πιθανότερη άποψη, από τις 12.000 τους αμάχους μείναν μόνο 98 άτομα, γυναίκες και παιδάκια. Ναι. Πού να συγκινηθείς εσύ, ρε. Συγκινήσε ρε, τέρασε εσύ με τίποτα. Στον πόλεμο θα έχουμε και πόλεμο, ρε.
Για φαντάσου να ήταν η Ευγενούλα εκεί, ρε. Να πούμε, σκότωρα, στο τρίγωνο μέσα εκεί. Ήταν ο Νότης ο Μπότσαρης, ή τον άλλο. Πήραν τα γυναικόπαιδα σε ένα τρίγωνο μέσα να τα βγάλουν έξω και τα σφαγίασαν, να πούμε, Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Ο Ιμπραχήμ αυτό. Και τώρα πάτε στην Τουρκία. Πάτε εσείς, ναι. Και κάνετε τα δόντια. Αυτό είναι. Και φαίνεται μπλουζάκια μακόνα. Δεν συγκινήσε με τίποτα. Σα είδα. Συγκινηθήκατε πολύ. Είσαι πολίτη του. Τον Καραμαλή που έκανε τον Ερντογάν πρόεδρο εκεί, τι κουμπάρε και τα λοιπά. Πολίτη του πλανήτη Υγεία. Για να διοριστεί. Στο δημόσιο. Ναι, αυτό είναι, μια χαρά. Το δεύτερο πρόσωπο, αυτό είναι ο Ανθέληνα. Αυτό είναι ο Μέτερνιχ, να πούμε. Αυτό είναι ο Μέτερνιχ, center back στην Ραπίντεπε. Με τον Προχάσκα, το θυμάσαι. Με τον Προχάσκα. Φύγερε τρελένα, που έμπλεξα μαζί σου. Ναι. Λοιπόν, μηνύματα. Ο κτηνίατρος όταν πρωτοβγήκε στην εκπομπή σου, το συμπαθούσαν όλοι. Μετά από τόσο καιρό δίπλα σου, έγινε μαθητευόμενο σου και απέκτησε εχθρούς. Γιατί προσπαθεί να σε αντιγράψει. Ιντριγκάροντας όλους, αλλά δεν το έχει και τελειώνει εκεί το μήνυμα. Θα φέρει Αραούχο ο Τίγρης. Μακάρι να δούμε παιχταράδες, ο 300. Κύριε Σαράντο μου, δεν είναι δυνατόν να ασχολείστε με τον κτηνίατρο. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά άνθρωπος που στα 38 το μαζεύει ο Ντάντι και μόνο λύπηση προκαλεί. Ο 450. Ραπ, τι ανυπόφορος είναι ο διπλανός, δεν ακούγεται με τίποτα. Δεν κάνει για ράδιο αυτός. Ο 055. Ραπ, δίκιο έχει ο Σαράντος. Καλά κάνει και ταχώνει στον ασεξουαλ. Και εσύ, Ραπτός, σταμάτα να ψιλοκορυδεύεις τον κύριο Σαράντο. Έχει δίκιο. Σταμάτα να γλύφεις τον κτηνίατρο. Αυτό είχε πει, δεν θα ξαναέρθει. Τι κάνει και στην εκπομπή ο κτηνίατρος, ο 689. Ραπτός, συνέχισε να φέρει στον γιατρό, είναι ο μόνος από τους καλεσμένους που ξέρει μπάλα. Να πάρει τον Γιώργο και να έρθετε για καφέ. Χαιρετισμούς. Σε παρακαλώ, Ραπ. Ο 450 πάλι σε βρίζω, 624. Ο κύριος Σαράντος εξέφρασε τη συντριπτική πλειοψηφία για τις απόψεις προς τον σκυλίατρο. Έβγε, κύριε Σαράντο, είμαστε μαζί σου. Λέει ο 23χρονος. Πες ο άλλος που είναι δυσμενός εκφράστηκε για μένα. Θέλω να ακούσω να πούμε και τις δυσμενείς. Αγριογούρνος είπε. Ας με είπε. Εντάξει. Εντάξει. Ο άλλος λέει: υποστηρίζω τον κύριο. Έρχομαι στη δίκη ως μάρτυρ και προσφέρω δωρεάν τις νομικές υπηρεσίες των γονέων μου. Καλησπέρα από Ωραιόκαστρο. Διασημότητα, θέλει να γίνει γνωστός αυτός. Λοιπόν. Ραπ κάνει εκπομπή λαϊκό 18 του μήνα. Θα είναι και ο Τορόντος πάνω. 18 του μήνα. 18 Ιουνίου είναι. 18 Ιουνίου. Νομίζω ότι δεν μας παίρνει καλοκαίρι να κάνουμε λαϊκά δικαστήρια. Το βρωμοκαλοκαίρι μας στερεί χρήματα, χορηγούς. Το χρήμα, ρε. Αυτό το χρήμα. Έκανες κουμάντο, ρε. Βγάζεις χρήματα, ρε. Έχεις την πάντα. Τι να πούμε κι εμείς με ένα χιλιάρικο, το οποίο θα γίνει 8 εκατοστάρικα. Είσαι συνταξιούχος. Πώς θα έρχομαι εγώ τώρα. Άμα ζήσουμε που δεν το βλέπω, γιατί κάτι ξυνήλες έχω τελευταία και δεν βλέπω να τις ξεπερνάω. Μου είπε σόγαμπρος να πούμε ότι το καλοκαίρι είμαι σόγαμπρος. Τις Πέμπτες, άρα δεν μπορώ να έρθω γιατί θέλω 50 ευρώ να έρχομαι από την Λευθερούπολη εδώ. Θα αποδράσεις από τη γυναίκα σου. 30 ναι, χρόνια την έχεις στο κεφάλι. Ναι, αλλά 50 ευρώ, ποιος θα τα δίνει τα 50 ευρώ, θα μου τα δίνεις εσύ. 50 ευρώ, ναι. Βρες χορηγό και πάρτα. Πώς θα βρω στην καπιταλιστική κοινωνία. Ναι, να βρω χορηγό, αλλά θα πρέπει να το διαφημίζω από το ραδιόφωνο. Πώς θα δώσεις και 30 ευρώ εδώ πέρα σε εμάς. Θα κρατήσεις εσύ τα 30, θα βρεις άλλο ένα χωρικό, θα βάλεις και ένα δεκάρικο στην τσέπη. Έτσι γίνεται. Γελάς, ε. Γελάς. Θα τρελαθώ, ρε. Θα τρελαθείς εσύ. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Η Εκκλησία, λοιπόν, το Σκοπείο γύρισε στο Μαντρί του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την ονομασία Εκκλησία της Αχρίδος. Η Αρχίδος. Αχρίδος. Τα βρίσκουν και οι παπάδες μεταξύ τους. Δεν το έβλεπα καλά. Αχρίδος. Πάρα πολύ ωραία. Τα βρίσκανε οι παπάδες. Εδώ τα βρίσκουν είναι οι πανέξυπνοι οι παπάδες. Εσείς, η Μακεδονία και η Μακεδονία, αλλά τα εμπορικά έρχονται οι Σκοπιανοί, πάτε εσείς απάνω. Ιδρύεται εταιρείες εκεί, έρχονται αυτοί εδώ, γκόμενες εσείς εκεί, αυτοί είναι εδώ. Είναι ελιγμός της εκκλησίας της δικής μας προς την εκκλησία εκεί. Είναι ελιγμός. Είναι ελιγμός. Μάλιστα. Είναι κοστίζει ελιγμός. Κάτι η εκκλησία, κοστίζει. Εντάξει. Ναι. Έχει επιτελέσει έργο και η Εκκλησία. Μην τα ισοπεδώνεις όλα. Βέβαια, μεγάλο έργο. Τεράστιο. Ναι. Στους πολέμους που κάναμε, βέβαια, ήταν μπροστά με τα όπλα. Πάρα πολύ καλά. Έβγαζε όλους τους παπάδες μπροστά, πυροβολούσαν τους Τούρκους. Δεν βολεύτηκαν ποτέ 400 χρόνια το παπαδαριό με την Τουρκία. Όχι, όχι, ήταν πολύ δυνατή η Εκκλησία. Ισοπεδώνεις την τάξη. Όχι, πραγματικά. Χωρά σου το ισοπεδώνεις. Όχι, σε καμία περίπτωση. Yeah. Είναι επανέξυπνο τώρα. Ξέρεις τι εστί Παπαφλέσσας, ήξερες. Ποιος είναι. Δημοτικό. Ναι, ένα έργο που έκανε ο φίλος μου Ερίκος Ανδρέου με τον Παπαμιχάηλ και είχε μια μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Είχε, μπορεί να μην είχε επιτυχία. Είχε. Αν πάει Παρί σε Ζερμέν, λέει. Πάλι αδελφοί είναι, λέει. Γιατί θα πάρει το γαλλικό πρωτάθλημα σε αυτόματο πιλότο ο Ρονάλντο. Ναι. Αλλά στο Champions League θα πάρει τα. Ναι. Ένα μέρος του σώματος. Για τον Ζιντάν λένε που έκανε μια έξυπνη κίνηση. Σήμερα το άκουσα. Πανέξυπνη κίνηση έκανε. Παρετήθηκε. Παρετήθηκε. Ο Πρίγιοβιτς θα είναι Μουντιάλ. Α, ναι, καλά λέει ο Νίκος. Ο Πρίγιοβιτς θα είναι Μουντιάλ. Σωστό. Σωστό. Ο Πρίγιοβιτς θα είναι Μουντιάλ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε αφήσει
Σκοπιανό, Σκοπιανό, είπαμε, το χάσαμε το όνομα. Ξαλουφιλίες. Το χάσαμε, να σου πω κάτι. Ναι. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Θα πρέπει να συνέλθουν τα κοινοβούλια και των δύο χωρών να ψηφιστεί και στα Σκόπια και εδώ. Μόλις καλοκαιριάσει θα γίνει και το. Βρίσκει αντιδράσεις από το ίδιο το κόμμα ο Τσίπρας. Υπάρχουν και οι ΑΝΕΛ, όπου εκεί κουφοβράζει ο Δημήτρης ο Καμένος, όχι ο Καμένος, ο αρχηγός. Έχουν θέματα και αυτοί εσωκομματικά. Έχουν θέματα εσωκομματικά. Τι έχουν, για να δούμε τι θα γίνει. Τι έχουν, δηλαδή. Εσωκομματικά, ό,τι πολύ τσινάνε και δεν θέλουν να μπει το Μακεδονία. Ο Καμένος είναι στη μέση και κοιτάει να οικονομήσει. Και πάει με το δυνατό. Άμα δει ότι ο Μητσοτάκης βγαίνει, θα τον παρατήσει το Τζίπρα, πάει εκεί. Τα μάγουλά του θα γίνουν 4 τόνους. Είναι ξύπνιος ο Καμένος. Είναι ξύπνιος. Το τρώει καλά το μπιφτέκι. Μια χαρά. Τώρα, άμα δείτε ότι τα πράγματα πάνε από την άλλη μεριά, θα πει από μένα εξαρτάστε. Μπαμ. Τι να μου πει. Δεν ξέρει τι κάνει ο Καμένος. Πανέξυπνος είναι. Εάν τον πάρει ο Μητσοτάκης θα χάσει. Τι θα κάνει? Δεν μπορεί να τον πάρει κατευθείαν. Ναι. Να τον πάρει κατευθείαν στο κόμμα του να είναι υποψήφιος ο Καμένος, όχι. Όχι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι τέτοιο, ναι, ο Μητσοτάκης. Και προβλέπω με την ταπεινή μου γνώμη, ναι, ότι Σεπτέμβρη το 2 Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Πότε, αυτό εδώ? Ναι, αυτό είναι εδώ. Και γιατί θα... έρχονται μετά τα πολύ σκληρά μέτρα, οι μειώσεις του αφορολόγητου, των συντάξεων κλπ. Ας γίνουν εκλογές, γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Τι γίνεται. Έχει χρήμα. Γιατί έχει χρήμα, ξέρεις γιατί? Πού να ξέρω, εσύ ασχολείσαι με το χρήμα. Θα σου το πω. Το ιδανικό σου είναι αυτό το χρήμα. Είναι ένας, ξέρω εγώ, στη Μακή, ας πούμε, για παράδειγμα. Και λέει, είναι στην... Στη Μακή είναι. Και... Μακή. Τι είναι η Μακή? Τα τσικό της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το λένε, η K19 της Νέας Δημοκρατίας. K21. Ναι. Η Μακή. Λοιπόν, λέει, θέλω να γίνω υποψήφιος, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ ωραία. Και θέλω το όνομά μου, λέει, να το διευρύνω, να το κάνω γνωστό για να με ψηφίσουν και να οικονομήσω. Ναι, αλλά για να οικονομήσεις εσύ πρέπει να σε κάνουμε διάσημο εμείς. Έτσι δεν είναι? Ρίχτα. Σωστό, ε? Δεν νομίζω. Τι δεν ο συλλογισμός σου είναι σωστός. Είναι αληθοφανής, μπορώ να πω. Δεν είναι εμπορική σχέση, δηλαδή. Ότι μετέρχεται η Νέα Αφού Δημοκρατία. Αφού άμα βγει και μετά, θα με ξεχάσει. Ότι μετέρχεται η Νέα Δημοκρατία τέτοια μέσα. Δεν το νομίζω. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Ότι κοίταξε, θα σε προβάλλω αν μου πληρώσει λεφτά. Είναι σαν τον προπονητή, θα σε βάλω μέσα, δώσ' μου χρήματα για να σε βάλω να παίζει. Αυτό λες. Άλλο λέω. Ρε. Δημοσιότητα δεν θα θέλει ο άνθρωπος. Σου λέει κάτι με διαφήμιση, promotion. Θα τον αναλάβω. Πώς θα τον πάρω? Λέγε. Άρασε. Λέγε, ρε, γιατί. Τρελάθω. Γιατί έτρελαθεί, ρε. Καπιταλισμός, λοιπόν, γιατί. Καπιταλισμός αυτός. Θα τον βγάλουμε έτσι τζάμπα επάνω, πώς θα γίνει. Λοιπόν, ναι. Υπήρχαν μηνύματα τώρα ενθαρρυντικά για μένα, για συντριπτικά ήταν, να πούμε, κατ' εμού. Μπράβο, γιατί... Σαράντο, σ' αγαπάω τόσο πολύ που θα σου κρατάω τα σωληνάκια. Ραπ, σ' αγαπάω τόσο πολύ που θα σου κρατάω τα σωληνάκια. Παοξής από το τυχερό του Εύρου. 40 τα Σάββανα δεν έχουν τσέπες, πες του. Τα λέμε αυτά. Για τα λεφτά δεν μαλώνετε. Είπε και κάποιος ότι δεν ακούγομαι. Ναι. Όχι. Είπε κάποιος. Εντάξει, ένας ήταν. Πού τον βρήκες αυτόν, δεν ακούγεται καθόλου. Δεν μου λες 40. Γιατί μαλώνετε στην γύρα, για τα λεφτά δεν μαλώνετε. Γιατί σε αυτή τη γη μαλώνετε, για τα λεφτά δεν μαλώνετε. Για την εξουσία και τα χρήματα δεν γίνεται όλος ο καυγάς. Σου είπα. Γιατί, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αξία τόσο μεγάλη. Για να μιλήσουμε λίγο και σοβαρά. Για να μιλήσουμε λίγο και σοβαρά. Υπάρχουν και ιδανικά. Υπάρχει πατρίδα, υπάρχει οικογένεια. Πόσο κοστίζει η πατρίδα? Λοιπόν, υπάρχουν και ιδανικά. Το ότι όμως η κοινωνία έχει καταντήσει ζούγκλα, ναι, και σου είπα το homo homini lupus est, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο τον βλέπει όπως ο λύκος, δηλαδή σαν να είναι όπως ο λύκος, θέλει να τον κατασπαράξει. Αυτό που λες έχει μεγάλη αλήθεια, αλλά υπάρχουν τα ιδανικά και πάνω απ' όλα πόσο τα ιδανικά είναι η πατρίδα. Η πατρίδα. Πόσο, ναι, κοστίζει αυτή η πατρίδα την πουλήσουμε? Αυτό είναι, εντάξει. Πόσο πούλα την εσύ. Πόσο κοστίζει? Είναι η πατρίδα και η οικογένεια, ναι, για μένα. Ναι. Πιο δυνατή είναι η οικογένεια από την πατρίδα. Εντάξει, όπως το πάρει κανείς. Έτσι είναι, το σωστό. Έτσι δεν είναι. Όπως η οικογένεια, δηλαδή, όχι σόι, το σόι το γράφει. Άστρα, τι οικογένεια τώρα, άκουσα, ναι, κάτι στη τηλεόραση σήμερα. Τι είπε? Και άσε τι πες μου, ρε παιδί μου. Τι να πω, δεν το άκουσες, να πούμε. Για τους γονείς που βιάζουν. Ναι, παιδιά, ναι, και η γυναίκα να. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπόρεσε, την έκλεισα την τηλεόραση. Είδες, τα ομόφυλα ζευγάρια δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Η κανονική είναι πιο ανώμαλη από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω, αυτή η διαστροφή έχω τρελαθεί σήμερα το. Ναι. Σας πείραξαν τα ομόφυλα ζευγάρια, ε? Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ και το συζητήσαμε το πράγμα και σου είπα υπό ορισμένες προϋποθέσεις όταν μου έθεσες το δίλημα. Καλύτερα είναι το παιδάκι να παρίσταται σαν μάρτυρας ξυλοδαρμών και ύβρεων κλπ. Ή να το πάρουν δύο άτομα στα οποία θα ζήσει καλά, πολιτισμένα, με οικονομικό υπόβαθρο κλπ. Τι είναι το? Και όταν μου έφερες αυτό το παράδειγμα, εγώ σου είπα. Ναι. Να είναι κοντά σε αυτά τα δύο άτομα που θα περάσει καλά το παιδί. Αυτό σου είπα. Ναι. Παρά να το δέρνουν, να το βρίζουν και να το κακοποιούν και σεξουαλικά ακόμα. Ναι. Αυτό είχαμε πει. Μάλιστα. Είχαμε εξαντλήσει το θέμα. Οπότε αυτό τώρα που... Αυτό το γεγονός έρχεται να... να φέρει... Ναι, είναι υπέρ των απόψεών σου που λες, να πούμε. Δεν βλέπετε τι γίνεται σε νορμάλ οικογένειες. Ναι. Λοιπόν, δώστε τα παιδιά σας σε ομόφυλα ζευγάρια.
Σοριδών. Αυτό λέω. Η τοποθέτησή μου είναι από να το να πάει. Άκου δώρε. Δεν πήρα τη θέση σου. Περίμενε, βρε, να καταλάβεις, βρε. Δεν καταλάβω, ρε. Από το να πάει ένα παιδάκι. Ναι. Από το να πάει ένα παιδάκι στο, στο αναμορφωτήριο, λέω, στο ορφανοτροφείο, ναι, καλύτερα να πάει στο, στα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτή είναι η άποψη. Εγώ τι είχα πει. Τι είχες πει. Προκειμένου να περάσει καλύτερα το παιδί, αν έχουν ένα επίπεδο μορφωτικό, οικονομικό κλπ. Αυτοί που θα το πάρουν, ναι, παρά να είναι σε ίδρυμα κακούργων γονέων ή σε ίδρυμα. Ναι. Το ίδρυμα τώρα παίζεται, γιατί υπάρχει θαλπορίδα από εμείς στο ίδρυμα. Το ίδρυμα, ναι, παίζεται. Αλλά να μην μείνει σε γονείς οι οποίοι ρίζουν, δέρνονται, το κακοποιούν το παιδί. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές από το 2-31-0-90-90-90. Πολλά μηνύματα. 9-55 και ενώ στο 54-3-40. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr σας ταξιδεύει. Βρείτε σήμερα 900 και πλέον προσφορές ξενοδοχείων στη χαμηλότερη τιμή και επιλέξτε τον επόμενο προορισμό σας. Διαμονή σε μοναδικές τιμές με έκπτωση έως και 50% στα πιο επιλεγμένα ξενοδοχεία όλης της χώρας, σε Χαλκιδική, Μακεδονία, Αθήνα, νησιά και όχι μόνο, με ένα απλό κλικ. Δείτε τώρα όλες τις προσφορές στο www.goldmall.gr και ταξιδεύστε σε όλη την Ελλάδα ποιοτικά και οικονομικά με ένα απλό κλικ. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, asexual κτηνίατρε, πάρε τηλέφωνο ρε να αναμητρηθεί στα ίσια με το 40 και αν σεβαστά είδε αφήνει ο ντάντης. 879. Ο 40 και ο μαλάτος λέει, όλο πρέπει και πρέπει είναι. Μόνο κήρυγμα και θεωρία. Στα λόγια όλοι καλοί λέει είμαστε. Ράπου λες μεγάλες αλήθειες διότι δεν είσαι Ελληνάρας, λαμόγιος, υφεροδολόγος και πρασινοκάμια. Αυτό το πάει αλλού. Ναι. Δεν λέει ο φίλος. Ναι. Δίστατη απόψη. Δικαιώμα να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, ρε. Ναι. Θες να πάμε στο, στο κοινό. Εντάξει. Πήγε, ναι, στο κοινό. Στο κοινό. Θες να δικαιολογήσεις τώρα τους θερματοφύλακες, έπιασε ο πόνος εσένα. Όχι, δικαιολόγησα κάποιους θερματοφύλακες. Άντε καλά. Για τους θερματοφύλακες, είπαμε για το μακεδονικό. Ναι, ναι. Πάει το όνομα. Εντάξει. Πάει. Θα περάσει από πολλά στάδια ακόμα. Ναι, ω, καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ακούγεται, φίλος. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσείς. Νάγκης από Λάρισα, τι γίνεται. Καλώς τώρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά που είπε ο κύριος Σαράντος σήμερα μας εκφράζουν στο 100%. Τον έχει συγχαθεί ψυχή μας αυτό το γιατρό. Τι είπατε, λίγο πιο δυνατά μιλήστε. Ναι, μ' ακούτε τώρα. Ναι, ναι, λίγο πιο δυνατά, ναι, επαναλάβετε παρακαλώ. Συμφωνούμε κύριε Σαράντο μαζί σας 100%. Τον έχει συγχαθεί ψυχή μας αυτό το γιατρό. Παναθηναϊκό είσαι, φίλε. Όταν, όχι, παοκτήσιμο. Όταν λέει κάποιος κάτι που δεν το συμφέρει, είναι κρύος, είναι ανέραστος, ναι, είναι χίλια δυο. Απ' τη μέρα Ραπτόπουλε και ο πατέρας του γιατρός τσίριζε, είσαι σαν πελαργός, τον έχεις βάλει κάτω από τη φτερούγα σου. Δεν, ναι, αφήνεις κανένα να τη μιλήσει. Ναι, θα τρέμεις τώρα λίγο. Γι' αυτό κύριε Σαράντο έχει πάρει και ο γιατρός τη δύναμη και λέει στον Νικολίτη να κλείνει κόσμο. Ναι, αυτό είναι το. Κλείς τον Γιάννη, κλείς τον Σταυροστόμη. Λες, ο ίδιος είναι ο Μπρατ Πίτ. Έτσι, ναι, έχει πλάτες και τα κάνει. Έχει πλάτες και τα κάνει. Αλλά ξέρει τώρα γιατί ακούει ότι τον έχει συγχαθεί ψυχή μας. Εδώ, Δερβέναγας, Κλίστον. Τι θέλετε να πούτε. Τα είπατε πολύ καλά, κύριε Σαράντο. Ναι, ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ. Καλά. Ναι, αλλά. Και δρυμύτα τις κριτικές. Ένα λεπτό, ακούσεις, ένα λεπτό. Και ήρθαν και μηνύματα δρυμύτα. Σιγά, σιγά. Επιχειρήματα έχεις, ρε Παόξι, να μας πεις. Τι επιχειρήματα. Κάτσε, ο άνθρωπος βγάζει εμπάθεια. Μιλάει για τον Παναθηναϊκό, βγάζει εμπάθεια. Δεν είναι αντικειμενικό. Εσείς όταν μιλάτε για άλλες ομάδες, οι παοξίδες δεν βγάζετε εμπάθεια. Αυτό το αρκεί ή δεν σου αρκεί. Εσείς τον ακούσατε αντικειμενικό. Εσείς όταν μιλάτε για την ΑΕΚ και τη λέτε κούλα, δεν βγάζετε εμπάθεια.
Μ' άκουσες εμένα, εγώ μιλάω για συγκεκριμένα άτομα. Αν μπορεί κάποιο να βρει το κομμουνισμό εγώ και να πει ότι μιλάω έτσι. Στο παδικό αυτό είναι το νούμερο εκτίθεται. Δεν εκτίθομαι εγώ. Δεν εκτίθεσαι. Δεν εκτίθομαι εγώ. Αυτό βγαίνει και μιλάει. Λοιπόν, αρχίσαμε καλά, ενθαρρυντικό. Και γι' αυτό, μου είπε ο κ. Σαράντος εκεί για τα, για τα ομόφυλα ζευγάρια και τις ευθυσίες και αυτά, για αυτό που έγινε στη Λέρο. Καλά είναι αυτές οι βρωμοκοινωνίες στα νησιά που είναι κλειστές, να ανοίξουν τα βρωμοστόματά τους και να αρχίσουν να μιλάνε. Γιατί εσείς αυτό σε είναι τι κοινωνία ζείτε, κύριε, πού ζείτε εσείς. Έχει, σε τέτοια κοινωνία ζω κι εγώ, Ραπτόπουλε και τα ξέρω, δεν είναι που ζω, γιατί είναι μικρή. Δηλαδή είναι παραβατικές συμπεριφοράς, δηλαδή αιμομιξίες και σκυλοκτονίες, τι γίνεται εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο, αλλά δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανένας. Ποιος θα μιλήσει και γιατί να μιλήσει. Ένα λεπτό. Να μην ξέρει. Ένα λεπτό. Ποιος θα μιλήσει σε μια κοινωνία τέτοια. Να πάει πού. Εσύ αυτό που λαμβάνουν στη δίπλα πόρτα να το παιδάκι να το βιάζουν θα μίλαγες ή δεν θα μίλαγες. Αν δεν μίλαγες είσαι κάθαρμα. Και εδώ μην ρε Κώστα, μην το παρακάνουμε. Κοίταξε φίλε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πάω με τους θεσμούς. Πάω μόνος μου. Δηλαδή την αστυνομία δεν την έπαιρνα τηλέφωνο. Θα τη στείλαμε στον παπά ένα βράδυ και τον μπλακώναμε. Αυτό θα κάναμε. Αυτό θα κάναμε. Άμα πήγαινα στον εισαγγελέα, καληνύχτα. Μπορεί να μην έβρισκα άκρη. Αυτό λέω. Κάποιο να πάει να βάσα. Ναι. Κάτι θα κάναμε. Δεν μπορεί να το αφήναμε έτσι το θέμα. Έλα και ότι τις Τετάρτες τώρα που καλεί τον γιατρό, τον αφήνει να δέχεται και λίγο κριτική εκεί πέρα. Μην τον προστατεύει συνέχεια. Θα αφήνει να δέχεται και λίγο κριτική. Σωστό. Άμα δεν μπορεί, α βάλει τις φωνές πάλι και σηκωθεί να φύγει. Σωστό, ναι. Χάρη θα μας κάνει. Καλό βράδυ. Κλείστον τον βρωμόστο. Τον βρω. Πώς το είπε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι. Αλέξανδρος. Λοιπόν, θα σέβομαι και ένα άλλο. Επειδή είμαι 5 χρονών, κοντά από τα 50 του χρόνου θα γίνω. Θα γίνω έξω από τα γυναικολογίες. Ας πέσω τα μαλλιά μου. Από το κακό μου, δεν ξέρω από τι. Από την πολλή δουλειά. Από την πολλή δουλειά. Εγώ φίλε μου, Ραπτόπουλα, δούλευα από το 86 στην Αμνίδια. Στα Μύρια. Σε δισκοτέκ δούλευα. Στην Αμνίδια. Μύρια. Στην Αμνίδια, στη δισκοτέκ. Αμνίδια και Swing, τη θυμάσαι. Ναι, τι έκανες εκεί. Τι έκανα εκεί, δούλευε ο γαμπρός μου στα ηλεκτρονικά, στις πόκες και σε αυτά από πίσω και εγώ έκανα κέρματα. Κέρματα έκανε. Κέρματα, ναι. Είχε δεκάρικα, είχε πόκες, βάζανε λεφτά τότε, τα παράνοντα, ξέρεις. Πόκες από τη δεκαετία του 80. Ναι. Λοιπόν, μετά δούλεψα στο Ρουστάζ Ζαχάρης, αφού πήγα φαντάρος και διέκοψα... Το Πασόκ σε έβαλε στη Ζάχαρη. Όχι, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Ψήφισα Νέα Δημοκρατία και δεν μπορούσα να γίνω μόνιμος. Γιατί ξαναρώτησα και. Αλέξανδρε, επειδή χτυπάνε πολλές γραμμές, σε σεβόμαστε κλπ. Σε ακούσαμε, χαίρομαι όταν σε ακούω, γιατί έχεις άποψη. Αλλά επειδή χτυπάνε πολλές γραμμές, αν έχεις την καλοσύνη να τελειώνουμε, Αλέξανδρε. Ναι, τελειώνουμε. Γιατί χτυπάνε πολλές γραμμές. Ναι, κοίταξε τώρα, κάνει αυτό που κάνει ο κτηνίατρος. Κλείστε το σαν και η οικογένεια. Πήγε νίκη θάλασσα, ο Πάκμα απ' όλα. Εντάξει, έγινε, Αλέξανδρε, έγινε. Καληνύχτα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Μάλιστα. Πάκμα απ' όλα. Σ' άρεσε. Έτσι το νιώθω. Έλα φίλε, καλημέρα ναι. Καλημέρα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε φίλε ναι. Ωραία, ωραία, καλησπέρα. Χαιρετίσματα και στο Σαράντο. Εδώ είναι ο Σαράντος, ναι. Παοξής είμαι και εγώ. Ναι. Πήρα για ένα θέμα που τέθηκε πριν για τον Γκάτσα, για τον Μιστακίδη και για τον Ζάιρο τέλος πάντων, για αν θα πάνε δανεικοί στον Άρη κτλ. Ναι. Ο Γκάτσα από ό,τι επικοινώνησε είναι ενθουσιασμένος που θα πάει. Θα σου πω ένα πράγμα λίγο και θα μου πεις την άποψή σου. Ναι. Θυμάσαι το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. 3-2. Το 3-2. Ναι. Πώς χοροπηδούσε ο Καρπίδης από τη Μαϊμού στη Κερκίδα. Μόλις άκουσε τον κόλλο από το ραδιοφωνάκι. Ναι. Πώς να στείλω εγώ δανεικούς αυτή την ομάδα, ρε φίλε, για πες μου λίγο. Δεν γίνονται αυτά, τα είπαμε έτσι. Γιατί να τη στείλω δηλαδή δανεικούς. Τα σκυλιά του διαλόγου του πετάω, σε αυτούς δεν τους δίνω, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά... να μην τις δώσω εκεί πέρα. Ναι, αλλά το Ε μπορεί να δώσει 1,5 εκατομμύριο και να πάρει τα τηλεοπτικά. Άσχετο αυτό. Πού είναι καθόλου άσχετο. Άσχετο. Του Προέδρου σου είναι, δεν καθόλου άσχετο. Κωστά. Κοίταξε λίγο. Ναι. Λέει ο κύριος Σαράτος για να υποστηρίξουμε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και τις Βόρειες Ελλάδες κτλ. Ποιοι είναι να είχε, να είχε λίγο αυτό ο Πρόεδρος την ευτυχία λίγο να μην το δείξει τουλάχιστον τόσο 38 ότι χάρηκε με την ήττα του ΠΑΟΚ. Να κάνω κι εγώ τα στραβά μάτια. Να δώσουμε που λέει λόγω τα χέρια. Αυτό με την Βόρεια Ελλάδα της ομάδας είναι μια βλακεία. Δεν πουλάει αυτό. Είναι μια βλακεία και μισή. Ποια Βόρεια Ελλάδα. Πάει ο Άρης με τον Αγροτικό Αστέρα, έρχεται η Καλυθέα, η Καλυθέα λέω, ο Απόλλων και η Λαμία λέει τον Αγροτικό Αστέρα, έλα εδώ, πόσα θες για να κερδίσεις. Παράδειγμα. Όχι, θέλω 25.
Σου πιω το αίμα, Άρη. Έχεις λεφτά, Άρη, εσύ, όχι. Ένα-ένα. Πάει στις Σέρες. Πάει στις Σέρες, λέει. Μηδέν. Πόσα θέλεις, ρε λιγούρι, πανσεραϊκέ, ρε πεινασμένε. Πόσα θες για να κερδίσεις τον Άρη, να του κόψεις βαθμό. Λέει ο πεινασμένος ο Σεραίος 25. Δεν μην τα πάρει, 30, 40. 0-0. Εσύ Άρη, έχεις λεφτά, όχι. Άρα τα λεφτά είναι, δεν είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Νότια Ελλάδα. Παραμύθια. Βόρεια Ελλάδα και η Νότια Ελλάδα. Έρχεται ο διαιτητής από την Θεσσαλονίκη. Παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, λέμε. Ή παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποιος έχει τα λεφτά, τα είχε ο Βαρδινογιάννης. Είχε εργοστάσιο, ξέρω εγώ, Βαρδινογιάννης. Παναθηναϊκό παίζανε. Ποιο μετά ήταν ο Κόκκαλης. Ολυμπιακό παίζα. Ποια Βόρεια Ελλάδα και Νότια Ελλάδα ρε σαν το ιδανικό θα ήταν αν μπορούσα να τον βοηθήσω με αυτού του δανεικού, γιατί έτσι και για μένα είναι άχρηστη αυτή τη στιγμή, θα του τη δώσω. Έτσι. Αλλά όταν σε βλέπω ρε Γαρυπίδη και χοροπηδά πάνω στην κερκίδα για το 3-2. Όμως δεν λες και τον παπά όπως λέει που πήγε έξω από του Χαριλάου και προκάλεσε χαράματα. Ο Άρης είχε, που είχε τη φτώχεια του να πούμε και τα προβλήματά του και πήγαινε ο Ιώ Σαββίδης και διακομωδούσε την κατάσταση. Εντάξει, αλλά εντάξει. Το παιδί πια 4-5 μαλαματίνες από ό,τι έμαθα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να λέμε και τα μεν και τα δε. Έτσι. Ναι, εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό, αλλά είσαι σε μια κατάσταση. Η ομάδα σου ανεβαίνει τώρα, έτσι. Θα χρειαστεί, όπως λέει ο Ραπτόπουλος, κάποια στήριξη από κάποιον ισχυρό. Έχει την πόλη του Σαββίδη. Και 3-4 ουίσκι και να έκανε αυτή η χειρονομία. Και εσύ με χοροπηδά στην κερκίδα. Και δείχνει ότι χαίρεσαι και πανηγυρίζει τον κόλπο του Αστέρα να πούμε με το πάκο πλάκα να σκάνει Ζαργαρίπη. Λοιπόν, για να σου πω κάτι, γιατί δεν τα θυμάσαι, είσαι μικρό. Ο Πάουκ νίκιασε αεροπλάνο και έλεγε εκεί και στη Β' Εθνική και πεθούσε πάνω από το Χαριλά όταν έπαιζε ο Άρης ένα παιχνίδι στο οποίο έπεφτε. Εντάξει. Είσαι μικρό, αυτά δεν τα θυμάσαι. Άρα δεν διορθώνει την κατάσταση. Το ίδιο πράγμα καταλήγουμε. Δεν διορθώνει. Πολλά χρόνια αυτή η αντιπαλότητα αυτή, δυστυχώ. Τώρα ο Άρης όσο για τον γιατρό και για τον κύριο Σαράτο που λέτε, εγώ του δίνω δίκιο και του δύο εν μέρη. Και τον Σαράτο τον πάω με χίλια και τον γιατρό τον πάω με χίλια. Ο καθένα έχει την προσωπικότητά του. Εντάξει. Εγώ νόμιζα ότι δεν είσαστε σε κόντρα εσύ. Νόμιζα ότι τα πάτε καλά, αλλά σήμερα πάω πλάκα λίγο. Χθες το βράδυ που άκουσα την εκπομπή, τα έπαιξα και δεν ξέρω να στέλνω. Πήρα τηλέφωνο, δεν το σηκώνανε και δεν ξέρω να στέλνω και μήνυμα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα δύο ώρο να καταφέρεις κάτι να κλείκει του παραδείγματος. Και τις δύο σας χρειαζόμαστε γιατί εντάξει, ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του, είσαι φοβερός. Ομάδες που τρώνε λεφτά από παίκτες, άκουδο. Ομάδες και εταιρείες που τρώνε λεφτά από παίκτες. Θα τα ακούνε από το από τα καπιταλιστική δίωρη εκπομπή του Κωστή Ραπτόπουλου. Εντάξει. Τελείως. Έγινε καλή νύχτα. Έγινε καλή νύχτα. Γεια χαρά. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κωστή από Ξάντη, σε παίρνω τηλέφωνο. Καλώς τώρα. Σταθερός ακροατής σου. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Σαράντο. Σας ακούω. Δεν έχω υποτιμήσει την πόλη σας ούτε την ομάδα. Κύριε Σαράντο, μη βιάζεσαι, καλέ μου κύριε Σαράντο. Ναι. Πήρα να σου πω και προς υπεράσπισή σου και επειδή το έχω συζητήσει και με πάρα πολλούς συμπολίτες μου ότι για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος δηλώνει ο παδός της Ξάνθης για μας τους Ξανθιώτες εμείς τον θεωρούμε δυσφήμιση για την πόλη μας. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Γιατί το λέτε αυτό όμως. Θέλω να το ίσα ίσα κάνει για την ομάδα της Ξάνθης, την πόλη της Ξάνθης που την οποία εγώ δεν τη θεωρώ όμορφη πόλη. Ωστή, δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας του. Ο χαρακτήρας. Όχι, δεν μου αρέσει ο χαρακτήρας. Κάτσε να καταλάβω τώρα να πω. Απ' τη μία ο άνθρωπος ζητάει τον διάλογο και απ' την άλλη μόλις βρεθεί κανένας τσάκαλος και του στριμώξει λίγο, κατευθείαν αρχίζει το παραλήρημα και τον κλείνει και δεν τον αφήνει να μιλήσει. Εγώ πολλές φορές θέλω να πάρω το μου και δεν παίρνω για αυτόν τον λόγο. Γιατί θα νευριάζω και θα. Αυτό το παλικάρι ήθελε να πει του Ρακλή κάποια πράγματα. Κλείστον τον βρωμόστομο. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει το δικαίωμα να τον κλείσει. Που μην είναι δική σου. Δεν έχει δικαίωμα να τον κλείσουν ακουράτη. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, φιλιά, σας αγαπώ πάρα πολύ. Έγινε Λεβεντιάκη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Φταίει όμως και ο Ραπτόπουλος που δεν διευθύνει σωστά την εκπομπή. Αυτός έχει την πακέτα, αυτός είναι ο ενεργιστρωτής. Πάμε στον κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ συντονίζω. Άμα πει θέλω να τον κλείσουμε και κάνω την κίνηση και συνονοηθώ εγώ, συντονίζω. Φυσικά. Δεν είπα ποτέ κανέναν κλείστον, κάνε ράνε. Εσύ. Νιώθω εδώ δερβένα, εγώ.
Εμείς ερχόμαστε εδώ άμα μήνεις, να άμα διασκεδάσουμε λίγο τον κόσμο. Άμα μείνει κανένα χρόνο θα γίνεις και εσύ δερβέναγας. Θα γίνω δερβέναγας. Ω, σε ένα χρόνο. Ω. Εσύ ρε δεν διευθύνεις τη συζήτηση. Είσαι τι κάνω εγώ. Λοιπόν, ξέρω τι κάνω. Από εκεί και πέρα ξέρεις τι κάνεις. Πάμε παρακάτω τώρα. Μην αφήσετε τον κόσμο να και τον βρίζετε. Ξέρω με τι κάνουμε ρε φίλε. Εγώ στα κτέλσια είπα πως θα κόψεις το εισιτήριο. Να κάνεις το γόη στην ταξιδιώτησα να πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Είσαι καλά, είσαι καλά. Είδατε ότι οι αλήθειες πονάνε. Ο γιατρός λέει αλήθειες εδώ. Τον Παναθηναϊκό λοιπόν, τον ξεσκίζουνε, τον Ηρακλή τον ξεσκίζουνε. Τον Ολυμπιακό τον ΠΑΟΚ τον ξεσκίζουνε. Θα μάθει όλο το ακροατήριο το ξέσκισμα. Να και όχι το μισό λεπτό. Θα μάθετε το ξέσκισμα και όχι το γλύψιμο. Πάμε παρακάτω. Ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα. Τι μεγάλη ομάδα. Τι είναι, δεν είναι. Ήτανε. Άντε ρε φύγει από εκεί να πει. Μάζεψε και τους κομμουνιστές στην κερκίδα, μείνανε 3.60. Άιντε μπράβο. Παραθυναϊκός ήτανε. Άσε τον άνθρωπο να μιλήσει. Τον κράτησε ο υπουργός στην κατηγορία. Μιλήστε, άντε κύριε, μπράβο. Καλά κάνει ο γιατρός. Ναι. Λοιπόν. Καλά κάνει. Πάρτε το χέρι σου. Ωραία, καλά κάνει. Το ζηλεύετε. Το ζηλεύουμε να. Τι να ζηλέψουμε. Τα γιάτα του. Την ιατρική του υπόσταση. Τις γνώσεις του. Μπορώ να μιλήσω. Να μιλήσει. Μιλήστε. Βεβαίως. Λοιπόν, ρέπεις προς σοβαρούς ανθρώπους. Δηλαδή, κάνεις πολύ δυνατό δίδυμο με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ποιότητα και είναι σοβαροί. Με τον Γλυκίδα τον φίλο Σαράντο θα διαφωνήσω μόνο στο εξής. Όταν βρίζεις, επειδή σημασία συχνά δεν έχει τι λες, αλλά πώς το λες, πιστεύω ότι δεν εκφράζεις. Είσαι λίγο πρικισμένος με το χιούμορ, είσαι πρικισμένος με άλλη μανταλιτέ. Επομένως, δένεται πάρα πολύ όπως δένεται και με τον κόκκινο. Ήθελα τώρα τρεις κουβέντες να πω για τα θέματα τα οποία προηγουμένως αναφέρατε. Σε ό,τι αφορά το μακεδονικό αδερφέ, φτωχός χινταής δεν γίνεται. Πώς την πατέρα μου, δεν το άκουσα. Φτωχός χινταής δεν γίνεται. Ναι, ναι, σωστό. Φτωχός χινταής. Δηλαδή, έχουμε μια ισχυρότατη στρατιωτική συνιστόσα. Εάν αυτά τα χρόνια 10 φορές του χρόνου φεύγανε 30 ευρώ και σπάζανε τα τζάμια στα σύνορα με τα Σκόπια, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Αυτό, γι' αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση. Να προβάλλεις ισχύ όπως κάνει η Τουρκία. Δεύτερον, ραπ, να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα κάτι. Άλλο πατρίδα και άλλο κράτος. Το αυτό ίδιο το κράτος. Όχι, όχι, να σου πω γιατί. Διότι τα παιδιά που πολέμησαν στην Κύπρο δεν πολέμησαν ούτε για τον Ιωαννίδη. Έτσι, τα παιδιά που θυσιάστηκαν στην Κύπρο ή τα παιδιά που πολέμησαν το 40 δεν πολέμησαν για το μεταξύ. Για μένα είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, τα παιδιά πήγανε σε ένα πουλημένο παιχνίδι να παίξουν μπάλα. Τα στείλαμε τα παιδιά. Τα στείλαμε τα παιδιά με άδεια όπλα εκεί πέρα. Άντε μπράβο. Στείλαμε τους Έλληνες στρατιώτες, οι πουλημένοι. Άκουσε με λίγο. Στημένο πόλεμο. Σκοτωθήκαν, συγγνώμη. Σκοτωθήκαν Έλληνες στην Κύπρο. Από Κύπριους. Μισό λεπτό. Σε ένα μάτς στημένο χάθηκαν ζωές. Εντάξει. Επειδή διατέλεσε αντιπρόεδρος της θέσης καταδρομίων, θα με αφήσει να μιλήσω λίγο αν έχει τελειώσει. Αν κάνω λάθος θα με διορθώσει. Μπράβο. Άφησε με λοιπόν από δύο κουβέντες. Από εδώ έφυγε αγόρι μου το σήμα, έρχονται 15 πορτοκάλια. Το οποίο ήταν εγκληματικό εν καιρό πολέμου. Ναι. Έτσι. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, η περίοδο πολέμου έφυγε σήμα στην ελεύθερη γλώσσα, όχι κωδικοποιημένο. Οι κωδικοποιητές στην Ευρωβουλά τραβούσαν τα μαλλιά τους. Δίνεται εντολή με ποδήλατα στις πυροβολαρχίες να μην ανοίξουν πυρ, αλλά υπήρχε τέτοια διασπορά από ομάδες που δεν ελέγχονται τότε. Γιατί μιλάς με κάποιον που την ιστορία της Κύπρου, αν θες κάποτε να με βγάλεις, γιατί είσαι λίγο ζώος στο εξωτερικό, ευχαρίστως, γιατί μερικές αλήθειες μπορεί να προκαλέσουν σοκ στον κόσμο, αλλά αυτές είναι οι αλήθειες, και αν έχει κάποιος τα γκάτς, ας βγει να με διαψεύσει. Σωστό. Έτσι. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Ήθελα να πω για τους τερματοφύλακες. Ναι. Για τα κομματεμένα. Οικονομόπουλος Χριστίδης, Ιερά Τέρα, τα πλησίαστα και τα δύο. Έτσι. Με άριστα το 10, οι άλλοι είναι κάτω από 8. Κατά την άποψή μου, αυτούς που πρόλαβα. Τον Πατζαρόπουλο δεν τον πρόλαβα. Όπως και Χατζηπαναγής Κούδας, Μποτίνος, Ξυρογός Καρτάδος, Δωμάζος, είναι στο 9. Όλων των εποχών ο πρώτος ήταν ο Τάξης Λουκανίδης. Για μένα προσωπική μου. Έτσι. Λοιπόν, σέβομαι όλες τις ομάδες, Κωστά. Το πιο αστείο γκολ που έχω δει να τρώει. Σε πρώτη τη Δόξα Βράμας, η οποία Δόξα Βράμας διάβασε ένα άρθρο, δεν ξέρω αν ήταν στο Μετροσπορία άλλο σήμερα, είχε μια επέτειο, έπαιξε τελικό με τον Ολυμπιακό του 59, προηγήθηκε 1-0. Και έχασε 2-1. Ναι, όλο το γήπεδο
ξέσπασε με τις ρυθμικές αρχές Βούλγαροι, απεχώρησε ο Κώστας Καραμαλές, ο πρεσβύτερος, ναι, από το γήπεδο στο ημίχρονο. Το πώς έχασε η δόξα μετά είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Είχε την ομαδάρα τότε, ναι. Έτσι, λοιπόν. Κλείνοντας, για να μην ακριβώς να μιλήσουν και οι άλλοι, θα ήθελα από την ομάδα μου να σταματήσει τις αιμονές, γιατί μιλάμε για καταναγκαστική ιδεολειψία εδώ, έτσι. Ένα παίκτη, ο οποίος ονομάζεται Πούτσι και ο οποίος ζητάει 1,2 εκατομμύρια, παιδιά, αυτά είναι απίστευτα, έτσι. Έχει σαν ποδοσφαιριστή, μιλάω για τον Κόντε, ο οποίος φέτος όλο το χρόνο έβγαλε μάτια, έτσι, και μάλιστα στα μεγάλα. Δεν δίνω από 800 για τη ρήτρα. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αυτός ο παίκτης, προσωπική μου εκτίμηση, μπορώ να κάνω λάθος, είναι ότι πρέπει για τον... Δεν δίνει ο ΠΑΟΚ τη ρήτρα. Θέλει να δώσει πιο λίγα. Τέλος πάντων, εγώ αυτή είναι η ενημέρωση μου. Επίσης, γιατί και κλείνω τελευταίο, επίσης, αδερφέ μου, εγώ είμαι ευγνώμων στον Άρη, έστω και να πάω ξέρεις, γιατί το 76 μου έδωσε ένα πρωτάθλημα. Αυτό το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από το αν πανηγύρισε ο πρόεδρος του Άρη στον Κόμπο Αστέρα. Το 76 ο Άρης εμένα μου έδωσε ένα πρωτάθλημα. Είχε κερδίσει το την ΑΕΚ 1-0. Εντάξει. Ναι. Όπως επίσης, να πω και κάτι, και εγώ δέχομαι, είμαι καλοπροέρατος άνθρωπος, τους φίλους Ηρακλήδες. Έχω την εντύπωση και εισπράττω, Κώστα, ότι υπάρχει αγόρι μου ένα απίθυμενο μίσος προς τον ΠΑΟΚ από την νεότερη γενιά των Ηρακλήδων, δεν μιλάω για τους πρεσβυτέρους, το οποίο είναι πλέον μη ελέγξιμο. Δηλαδή το μίσος τους και το μένος τους για τον ΠΑΟΚ. Εγώ του εισπράττω, μπορώ να κάνω λάθος. Αν θέλει κάποιος φίλος Ηρακλειδέας, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Εντάξει, ναι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να συμβαίνουν αυτά. Αυτό τους κρατάει όμως στη Γάμα Εθνική και στη Β'. Εάν δεν υπήρχε το μίσος προς τον ΠΑΟΚ, ποιος θα σχολιόταν με τον ΠΑΟΚ. Να θυμηθώ ότι στέρισαν το πρωτάθλημα από τον Άρη και πανηγύριζαν το μάτι 1-1, θα αρίστηκε κατέκτησαν το κύπελλο Ευρώπης. Δεν λέω ότι από τη μεριά μας και εμείς δεν κάναμε κάτι καλά πέρα στην Ηρακλή. Ίσως και ο Άρης. Ίσως και, αλλά βρίσκεις έναν Άρη νεκρό και τον πατάς με 6-0, δεν ξέρω εγώ, ναι, αυτά δεν είναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Χίλια ευχαριστώ που με ακούσατε, θα ξαναλέμε. Καληνύχτα. Πάμε. Έλα φίλε. Γεια σου κύριε Ραυτόπουλε. Καλώς το να. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, τι κάνει η παρέα σου εκεί ο κύριος Σαράντος. Εδώ. Την προηγούμενη φορά που σε πήρα Κώστα, έφαγα τικέτο 300 δολάρια στον δρόμο από την αστυνομία και διέκοψε και τη συζήτηση. Στον αγώνα με τη Λάρισα, όταν έπεσε η Λάρισα με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Γιατί έφαγες? Γιατί έτρεχα και μιλούσα το τηλέφωνο και η αστυνομία ήταν από πίσω και με σταμάτησε. Τέλος πάντων. Και εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις με ανοιχτή ακρόαση. Το δεν είχα. Η ακρόαση, λέω, παίρνω τη μάνα μου στην Ελλάδα, δεν ψέματα και να δικαιολογηθώ, δεν υπάρχουν εξούδοι με 300 δολάρια. Τέλος πάντων, δικαιολογίες καμία μου. Τέλος πάντων. Στον κύριο Σαράντη θέλω να πω, ναι, όπως και σε σένα, εχθές ο μονολογός σου κύριε Ραυτόπουλο ήταν φοβερός. Ναι. Φοβερός. Φοβερός. Σε παρακολουθάω. Τώρα, όσον αφορά για τον γιατρό, ο γιατρός είναι καλός γνώστης του ποδοσφαίρου. Έτσι. Από τους λίγους. Σωστό. Αλλά, όταν δυσκολεύεται, έχει κάποιες αδυναμίες. Δεν βριάζεται και τα ρέστα. Αυτό είναι στα μείον του. Το καταλαβαίνετε. Κανείς άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Μπράβο. Και ο κύριος Σαράντος είναι και αυτός πολύ καλός γνώστης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα πάμε για το μακεδονικό, για τον πατριωτισμό. Ναι. Γιατί και εμείς Έλληνες είμαστε, πήγαμε στο εξωτερικό. Σαν άμα υπήρχαν και ευκαιρίες, γιατί να μην πάτε. Μπράβο. Μπράβο, για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας, για τη μανίτα που λες. Φυσικά. Μπράβο, μπράβο. Πατρίδα είναι και έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο, κύριε Ραυτόπουλε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σαράντο, ξέρει από τη γεωγραφία της Ελλάδος, ξέρει. Η Κακαβιά, την ξέρει, την Κακαβιά. Ποια? Τα ελληνοαρμανικά σύνορα. Την Κακαβιά? Ναι. Την ξέρω. Ναι, ψάρι και τον τρώει. Ακριβώς από μέσα από την Κακαβιά υπάρχει ελληνικός πληθυσμός. Έτσι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι μέσα από τα σύνορα της Αλβανίας έχουν το δικαίωμα να λέγονται υπηρώτες. Έχουν το δικαίωμα. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Είναι μέσα σε αλβανικό έδαφος αυτοί. Σε αλβανικό έδαφος, οι Έλληνες που είναι μέσα στην Αλβανία. Βορειοϋπηρώτες. Ναι, έχουν το δικαίωμα να λέγονται υπηρώτες. Έχουν. Τώρα θα με αντιπαραθέσεις προφανώς αν οι Σκοπιανοί έχουν το δικαίωμα να λέγονται Μακεδόνες. Τώρα θα πάτε παρακάτω. Εκεί δεν το πάτε. Αν κατάλαβα, εκεί το πάτε. Εκεί το πάτε.
Αυτό που μένει, συγγνώμη, δεν είναι αντίον των Σκοπίων, είναι αντίον των Σκοπίων. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω. Αλλά οι διεθνείς οργανισμοί, ο ΟΗΕ, τα άλλα κράτη, δεν το βλέπουν όπως το βλέπουμε εμείς. Το βλέπουν ψυχρά. Ξέρουν... Το βλέπουν ψυχρά. Ωραία. Το βλέπουν όπως το βλέπει ο Ραπτόπουλος. Το βλέπει, όχι, δεν το βλέπει. Ο Ραπτόπουλος θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι το οικονομικό και όχι το όνομα. Μπράβο! Μπράβο κύριε Ραπτόπουλε! Μπράβο! Συγχαρητήρια! Το οικονομικό, όταν λέει ο άλλος θα κάνω εμπάργκο, αλλά θα περιμένω εντολές. Με συγχωρείτε, να ρωτήσω κάτι. Όχι, εσείς, και από ποιο μέρος της Ελλάδος είστε? Από ποιο μέρος είστε? Από τα Γιάννα, είμαι στην Αμερική. Άκουσε κύριε Ραπτόπουλε να σου πω μια κουβέντα. Όταν έγινε η συνθήκη της Κέρκυρας και υπογράψαν οι Αμερικάνοι και ο κύριος Σαμαράς στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, έγιναν κάτι αυτά. Τα Σκόπια, η Σλοβενία, η Σερετέτσι. Το πρώτο πράγμα που είπανε ήταν ότι τα Σκόπια πρέπει να στηριχθούν οικονομικά από την Ελλάδα για να επιζήσουν. Το καταλαβαίνετε? Λέγε ρε Σανάτο, δεν απαντάς. Όπως εσένα απευθύνεται. Δεν απαντάς, βλέπω, δεν μιλάς. Να μιλήσω τι? Μου έφερσαν παράδειγμα ότι δηλαδή... Οι Έλληνες σε εποχής κρίσεως... Συγγνώμη κύριε Σαράντο, ναι. Συγγνώμη. Οι Έλληνες σε εποχής κρίσεως, ναι. Σε εποχής μνημονίων, πέραν τα ωραία τους λεφτά, δεν θέλω να πω μαύρα, δεν με διαφέρει, δεν είμαι εγώ, δεν βλέπω στην εφορία, ούτε στραϊρές, αλλά πέραν τα λεφτά τους και τα καταθέτανε στις επιχειρήσεις και στα καζίνα των Σκοπίων, για να στηρίξουν αυτό το μόρφωμα. Και το καταφέρανε και το στηρίξανε. Ναι. Τώρα, 148 κράτη του ΟΗΕ, το ξέρουν σαν Μακεδονία. Ναι. Τώρα εμείς τι πρέπει, τι μπορούμε να κάνουμε? Τις κότες, τίποτα. Εμείς. Άμπραβο. Και εκτός αυτού, κύριε Ραπτόπουλε, να θυμάστε, ο κύριος Καμένος, ο οποίος είναι μεγάλο λαμούγιο, ο οποίος είναι πανέξυπνο. Δεν επιτρέπουμε τέτοιες εκφράσεις, επιτρέπουμε την κριτική, επιτρέπουμε την αιρετική άποψη, αλλά δεν επιτρέπουμε ύβρις και κακές εκφράσεις. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Ε, ωραίος δεν είμαι. Παράδεκτο. Έτσι, καλημέρα. Ναι. Έλα, Ραπτόπουλος, καλημέρα, φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε? Δυνατά, λίγο. Συνομωτικά μιλά. Έλα, μ' ακούς τώρα? Σ' ακούω, αλλά σαν να κρύβεσαι από κάτι. Δεν μπορώ να φωνάξω δυνατά, φιλαράκι. Απλά θέλω την άποψή σου για κάτι. Μ' ακούς? Α, φωνάξεις λίγο ακόμα. Ξέρω ότι είσαι γνώστης της προπόνησης. Σήμερα πήγα, έτρεξα 5 χιλιόμετρα. Ωραία. Και το έκανα πρωί, έτσι. 9.30 ώρα το πρωί. Το έκανα χρόνο 23 λεπτά. Καλά είναι? Όχι καλά. Άριστα είναι. Τι χρόνος είναι πάνω κάτω κατά σ' αυτό? Τι χρόνος? Χρόνος σε ευθεία τα έκανες? Ευθεία, ναι. Ευθεία. Δεν είχες καμπανεβάσματα. Είναι εκπληκτικό το νούμερο. Είναι καλά, έτσι? Καλά είναι. Πόσο ετών είσαι? 23. Είναι άριστη. Άριστος χρόνος. Μυστικό στο μάχη, χωρίς τίποτα, έτσι. Πρωί-πρωί. Δηλαδή κάτω από 5 λεπτά. Κάτω από 5 λεπτά το χιλιόμετρο. Είναι εσύ μεγάλο χρόνο. Το κάνεις? Πρέπει, πόσο να το είσαι, κάνεις? Πρέπει να είσαι αδύνατος, Καρύ. Είμαι αδύνατος και... Πρέπει να είσαι λεπτοκαμωμένος, ο σκελετός σου να είναι όχι φαρδής και να έχεις ευληγησία, έτσι σε κόβω. Πόσο το κάνεις εσύ συνήθως και 30, πόσο χιλιόμετρο 30 λεπτά, 30, 40 δευτερόλεπτα, 31, 29 μισό, 31, 10... 30, 50, εκεί, ανάλογα τη μέρα. Πεντάρια πας ή πας και παραπάνω χιλιόμετρα? Πέντε, δεν πάω παραπάνω. Εγώ έχω βαρύ σκελετό και δεν κάνει πολλά χιλιόμετρα. Δεν τραβάω. Δεν χρειάζεται παραπάνω χιλιόμετρα. Είναι αρκετά ούτε τα πέντε. Ούτε στα νιάτα σου. Είναι μια χαρά. Ούτε στα νιάτα σου έκανες παραπάνω? Όχι. Εγώ πάντα έκανα προπόνηση ταχυδυναμική. Δηλαδή έκανα εκρηκτική προπόνηση. Ψήκω, πέσε, κολοτούμπα, έκρουσε, κάτσε κάτω, σήκω, 10 κιλιακή, σηκώνεσαι 10 μέτρα σπριντ, πέφτω μπρούμητα, από την άλλη μεριά η μπάλα, σηκώνομαι. 7-8 χρόνια δούλεψα αυτό το στυλ, 7-8 χρόνια. Μετά το γύρισα λίγο kickbox, το σταμάτησα στα 26, πλακώθηκα 10-11 χρόνια σε μια προπόνηση βάρη τρέξιμο και βάρινα λίγο και μετά τα 38, μέχρι τώρα που είμαι 50, έχω πλακωθεί στο kickbox. Kickbox. Jogging, αυτό kickbox. Δεν βγάζει τραυματισμούς. Αυτό δεν βγάζει τραυματισμούς. Πώς δεν βγάζει τραυματισμούς? Έχω φάει δάχτυλο, έχω φάει καρπό, έχω φάει ώμο, έχω φάει αυχένα, έχω φάει δόντι, έχω φάει ξύλο. Πώς δεν έχω φάει?
και δύο προτάσεις να κάνω για την εκπομπή σου. Έτσι. Σ' ακούω όλες τις μέρες της εβδομάδας, βράδυ κυρίως, εκτός από την Τετάρτη. Ναι. Το φαντάζεσαι το λόγο. Ω, θέλω να τον πεις. Ο γιατρός, δεν μπορώ να τον ακούσω, φίλε. Ο λόγος. Ο κτηνίατρος. Ο λόγος. Δεν μπορώ να τον ακούσω, δεν μπορώ. Με χαλά τα πάντα. Η φωνή του τα πάντα, δηλαδή απόψεις του, δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ, πια είναι μονοκέφαλος. Και θα σε πρότεινα στις εκπομπές σου, ιδιαίτερα τις βραδινές, να το γυρνάς καλύτερα στο πιο κοινωνικό θέμα. Και όταν είσαι, όταν είσαι μόνος σου, ό,τι πουλάει, φίλε, η κοινωνία είναι. Φίλε, όταν είσαι μόνος, ειδικά δίνεις ρέστα. Όταν είσαι μόνος. Κοίταξε, πιστεύω ότι πρέπει να πω αυτό που θέλει να ακούσει το θέμα η κοινωνία, αλλά με δικό μου τρόπο, όχι με αυτό που συνήθως λέγεται. Κατάλαβες τι σου είπα τώρα. Ναι. Όταν είσαι μόνος σου, φορτσάρεις πολύ καλύτερα. Εντάξει. Να μην ξανάρθουμε. Να μάκαρε 40. Ρε το 40. Βέβαια, ρε φίλε. Την καληνύχτα μου και στο 40 δίπλα. Καληνύχτα, παιδιά. Γραπτό, καλά κάνεις που ξεσκίζεις τις ομάδες όπως Άρης Ηρακλής, Παναθηναϊκός που δεν πλήρωσαν τους παίκτες, όμως πρέπει να κράσεις και τις ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που πλήρωναν τους παίκτες αλλά άφησαν χοντρά φέσια στο ελληνικό δημόσιο. Θα μου πεις ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 10, 11. Ναι, αλλά του χαρίστηκαν 60. Εγώ χρώστηκα στο ΙΚΑ 2.000 με τόκους 3.200 και τα πλήρωσα. Γιατί να μην πληρώσω και εγώ το αρχικό χρέος? Γιατί εσύ δεν είσαι ανώνυμη εταιρεία με συνέστημα. Είσαι μια μοναδική φιγούρα μέσα από τις χιλιάδες φιγούρες όπως είμαστε όλοι μας. Το άλλο είναι σωματείο το οποίο μπορεί να ρίξει κυβέρνηση, να. Δήμαρχο δεν βγάζει, θα μου πεις. Τέλος πάντων, πάμε στον κόσμο, ναι. Καλημέρα. Έλα, ρε Μαγκής, εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Πιο μακεδονικό, ρε παιδιά, εδώ έχουμε τον ντέρμπι 40 του γιατρός. Αυτό είναι το ντέρμπι. Λοιπόν, παίρνουμε, ξέρετε, εγώ τον μπορεί γιατρό... Μπορεί να ξέφυγα λίγο, κύριε, μπορεί να ξέφυγα. Όχι, δεν ξέφυγα, κύριε 40, εγώ με τον γιατρό να καταλάβετε, είμαι ομοιδεάτης, είμαι αριστερός και συμφωνώ με εσάς. Καταλάβατε, δηλαδή ο άνθρωπος... Βγήκα το βράδυ από τα ρούχα μου, βγήκα χθες το βράδυ. Φυσικά, λοιπόν, θα πω και με επιχειρήματα, γιατί δεν είναι κακό να κράζει ο γιατρός και ο κάθε γιατρός του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν τον κράζει επειδή χρωστάει. Και όταν δεν του χρωστούσε, πάλι τον κράζει. Ο άνθρωπος είναι εμπαθής και λέω και εγώ δεν είμαι εμπαθής, εσύ είσαι κρύος. Δηλαδή, αυτό είναι μια ασθένεια είναι αυτό. Αυτό λέγεται το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Δηλαδή θέλει να. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ακριβώς. Δηλαδή, το μελετάω ακόμα ανθρωπολογικά, η αλήθεια είναι. Το μελετάει. Και με τον Ηρακλή, ναι. Όχι μόνο με τον. Όχι, δεν είναι θέμα Παναθηναϊκού, κύριε Ηρακλή. Αυτό θέλω να πω στον Ραπτόπουλο. Δηλαδή, δεν είναι θέμα απόψεων πάνω στις ομάδες. Είναι θέμα, ρε παιδί μου, άνθρωπος είναι. Πώς θα σου πω, Παγκοκολόνα, σαν κάκτος, πώς ήταν κάκτος, πώς ήταν ο Αργύρης Δινόπουλος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα το αποθετικό. Αυτό που δεν βρήκα το γιο του Κολάτου και θα δω την ταινία σου. Αυτή που έπαιζε. Δεν υπάρχει φράση. Το γιο του Κολάτου, ποιον είναι ο γιο. Τον Αλέξανδρο, Αλέξανδρο. Το ξέρεις. Το γνώρισα τώρα, τις πρόεδρες, δεν είναι μια παρέα. Τι, όχι αυτό, ο Αλέξανδρο δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν μιλάω για τον Αλέξανδρο, όχι το παιδί με δικές ανάγκες. Α, ρε, τι μπελά βρήκαμε τον Αλέξανδρο, δεν μπορεί να φανταστεί. Είχε μια γκόμενα συμπροταγωνίστρια, την Βάντα, πώς τη λένε, τέλος πάντων, δεν τη θυμάμαι. Ναι. Σε αυτό το θέατρο τώρα λες που έπεσε. Όχι ρε, σε αυτό εδώ παλιά. Που γυρίζαν στην Κομωτινή να πούμε. Ναι, ναι. Εγώ έμενα στο δωμάτιο μόνος μου να πούμε. Τι τα λες. Σταμάτα ρε, πέρασαν 20 τόσα χρόνια. Αυτοί μάλλον μαζί του, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Χτυπάει μια μέρα την πόρτα. Λέει, μπορώ να κοιμηθώ, λέει εδώ. Λέω, τι να σου πω ρε κοπέλα μου, λέω. Να κοιμηθείς. Τι που πας στο λύκο μέσα τώρα. Πού στα γλιτώσεις θα μπεις εδώ μέσα, 27 χρονό εγώ. Πού να γλι... Τέλος πάντων, καλό παιδί ο Κολάτος. Ωραίος. Σε ποιο απόσπασμα παίζεις, δηλαδή αρχή, τέλος, ταινίας, θυμάστε καθόλου. Σε ένα αυτό στο... εκεί που ο Γιαννάτος βαράει να πούμε, κάνει το χασάπι. Εκεί είναι πελάτης να πούμε και κάτι. Ωραία, γιατί δεν υπάρχει πουθενά στο ίντερνετ, δεν έχουμε φάει τον τόπο να σε. Δεν ξέρω ότι είναι, μποϊκοτάρισε η κυβέρνηση Πασόκ Σιμίτη, την είχε μποϊκοτάρει την ταινία του Κολάτου, γιατί ο Κολάτος ήταν ακροδεξιό στοιχείο. Και ακροδεξιό Κολάτος, έλα ρε. Ε? Ακροδεξιό Κολάτος. Δεξιός ο Κολάτος, βέβαια. Δεν το ξέρω. Και αντιπασοξής μεγάλος. Μια μέρα στο ξενοδοχείο. Όταν πέθανε ο Αντρέας Παπανδρέου, τον πήραν τηλέφωνο και λέει: πέθανε το σκυλί. Και αυτός φοβήθηκε, νόμιζε ότι πέθανε ο σκύλος του. Όχι, ρε, λέει: όχι, λέει, πέθανε το σκυλί. Για τον Αντρέα Παπανδρέου. Πέθανε το σκυλί, λέει. Θα έρθει ο Ούτσανας. Θα έρθει ο Ούτσανας. Ακούω, θα πάρω ταινία. Αλέξανδρος και Αϊσέ, λεγόταν η ταινία.
Θα πάρω την ταινία, θα τη δω και άμα θέλει. Με επεισόδιο με Τούρκο στο τουρκικό προξενείο, με το φανφάνι να μας. Ναι, με το φανφάνι να μας παραχωρεί τη βίλα του επάνω στα. Στο, πώς λέγεται το χωριό ρε γαμώτο, στην Κομωτινή, έξω από την Κομωτινή, να παραχωρεί τη βίλα. Όχι, όχι, είχε ένα ωραίο λιμανάκι, ωραία ταβέρνα, ψαροταβέρνα. Μαρόνια. Λοιπόν, θα πω και ένα χαριτοδοβόντα τώρα, αυτό δεν πιστεύω ο Χίλ, τι θα με κλείσει, έχει αφήσει τον γιατρό να λέει για λαγοφλόρους και αυτά, θα με αφήσει και εμένα να το πω αυτό. Στο γιατρό με κάτι ξανθιώτη, αν μιλήσω πάνω, τι 23 λεπτά που έκανε αυτό. Στο ξάνθη καβάλο, γιατρό, αν το δούμε ξανθιώτη, 20 λεπτά θα το κάνει. Να ξέρει, θα σπάσει το ρεκόρ. Ξάνθη καβάλα, 20 λεπτά. Όχι, για πλάκα γιατρό από το, με το μίσο που είχε από του ξανθιώτε. Για πλάκα. Νέο ρεκόρ. Έγινε, ρε παιδιά. Χαιρετώ. Συν ένα στο 40, η ψήφο μου 40. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα Κωστά. Έλα, φίλε. Καταρχάς θέλω όταν τελειώσω την παρέμβασή μου, αν μπορεί να κρατήσει τη γραμμή μου ο Γιάννης να βρει το τηλέφωνό μου, γιατί θέλω κάτι να σου προτείνω να μιλήσουμε κατευθείαν. Λεφτά θα έχει. Δεν έχει λεφτά, μωρέ. Είχα το ίδιο πρόβλημα με εσένα στο στομάχι. Άμα έχει πρόβλημα για το για... και τη βρήκα αλλιώς στην άκρη. Αν θες, θα βρει το τηλέφωνό μου να μιλήσουμε κάτι. Κάτι ξυνήλες, μωρέ, είχα και τις ξεπέρασα και ξανάρθαν πάλι. Άμα θέλει κάτι να κρατήσω για να σου τηλέφωνο μου, θα σου πω κάτι. Ελλάδα για τις ξυνήλες σου, μωρέ. Θέλω εσύ να πω κάτι άλλο τώρα. Όλος ο κόσμος, εγώ κάθε μέρα με ξυνήλες είμαι. Εσύ πήρες και ένα μπουκάλι μίσκι και έχεις ξυνήλες. Πρέπει να ακούν τώρα στη Νέα Υόρκη ότι έχει ξυνήλες ο Ραπτόπουλος, θα τρελαθώ. Ακούστε παιδιά, τι γίνεται. Αν κάνεις ψηφοφορία 40 με γιατρό, εγώ ψηφίζω 40, αλλά πιστεύω αν ο γιατρός ενώσει κάτω τις τερούγες του τους ασεξουαλ και τα μπακούρια, βγαίνει και δήμαρχος Θεσσαλονίκης και στέλνει στη σύνταξη τον Μπουτάρι. Ο Ντρούλινγκ και... στέλνει μήνυμα, 10 του μηνός έχουμε επαιτειακή εκπομπή. Ντρούλινγκ, Γραπτόπουλος, Μπουγάτσας, Τρέγιας και Μακουκούλα στο Europe One. Θα γίνει της Κακομήρας στη Μαρμίτα. Φοβερός ο Πάοξης καταδρομέας μου λέει. Όντως ο Βλάκας Άρης έδωσε το πρωτάθλημα το 76 στον Πάοκ και μετά 4 χρόνια ο Πάοκ του το ανταπέδωσε τελευταία αγωνιστική μέσα στο Καραϊσκάκι. Ο οποίος πάω και είχε κάτσει στο 25 λεπτό και έχασε 2-0 από τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι το πρώτο γκολ που είχε φάει ο Φορτούλα. Δεν τρώγεται. Ναι, καλημέρα. Παιδιά, ναι. Με ακούτε. Ναι, φίλε. Και ένα respect στο λαό της Λάρισσας που τα έδωσε όλα, παιδιά, όταν πήγαν να του πάρουν το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια. Ενώ εμείς κάναμε μόνο ένα αποτυχημένο συλλαλητήριο, έτσι. Κόψανε τον κορά με τον Νότο, τις συνδροδρομικές γραμμές. Και αυτοί πήγαν στη Καλλικράτεια μπάνια, με κόπερ τον υπαοξίδες και πήγαν 2.500. Ο μόνος λαός που σέβομαι, παιδιά, Και αν μπορεί ο Χιλιτίδης να κρατήσει τη γραμμή μου. Και σας ευχαριστώ. Έγινε. Να σε γερό. Επόμενη γραμμή, βέβαια. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι λέει. Καλά. Συνένα στον κύριο Σαράντο. Ναι. Και από μένα. Υπερτερεί κατά πολύ του Κέλλορ Νάβας που βγάζει πολύ εμπάθεια. Μια κριτική αν δέχεσαι για. Πιο δυνατά Μαρμίτα. Λίγο. Γαμώ την μπάνα. Λέγε φίλε, πιο δυνατά. Μ' ακούς. Φώναζε λίγο γαμώ την. Ναι, μ' ακούς. Ναι, φώναζε, ναι, κοντά. Μια κριτική αν δέχεσαι για Μαρμίτα. Ναι. Κοίτα, τώρα τελευταία επειδή δεν έχει και πολύ σουξουμούξου το πρωτάθλημα. Ναι. Καλό θα ήταν αυτό, να αναφέρεις πιο πολύ σε κοινωνικά θέματα, έτσι να πιάσεις τους γκέι, τους μέι, τους στέι, να έχει πιο πολύ... Δεν πουλάει ο ΠΑΟΚ, το ξέρω. Και για ΑΕΚ θέλω μια άποψη, γιατί εκτίσει με. Ναι. Τον Ουζουνίδη, πώς το βλέπεις το επιθετικό κομμάτι? Τον Ουζουνίδη. Καλός προπονητής. Μονοδιάστατος προπονητής. Γιατί εγώ, εμένα μου άρεσε ο Χιμένεθ που έκανε... Ο Χιμένεθ ήταν καλύτερος και του Ουζουνίδη. Ο Χιμένεθ είναι καλύτερος και του... Όχι. Με τον Δόνη το βάζω στα ίδια επίπεδα. Ο Δόνης είναι πολύ καλός προπονητής. Αν λίγο το θυμικό του ναι, το φτιάξει, είναι πολύ καλός προπονητής ο Δόνης. Αλλά ο Χιμένεθ είναι καλύτερος του Ζουνίδη και ο Χιμένεθ είναι καλύτερος και του Λουτσέσκου για μένα. Μάλιστα. Έτσι. Θα δείξει. Καλώς. Να είσαι καλά. Καλός προπονητής ο Ζουνίδης. Άλλο όμως να βγάλει 7ο τον Παναθηναϊκό και να φωνάζουν ο Ζουνίδης γιατί είναι μικρή ομάδα πλέον ο Παναθηναϊκός. Κι άλλο να πας στην ΑΕΚ που πάει για πρωτάθλημα. Ναι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Ναι. Γιώργος Παντός του Παναθηναϊκού. Καλώς τώρα. Ήθελα καιρό να πετύχω το 40 να τον πω ότι να το εκφράσω τη μεγάλη μου συμπάθεια. Είναι συμπαθητικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο αντίβαρο σε σένα, δηλαδή στην απόλυτη ρεαλιστικότητα και ρεάλ πολιτικ. Στην κοινικότητά του. Κοινικότητα, ναι, κοινικότητα. Ναι, στην απόλυτη κοινικότητά του. Και, ναι. Και το εκφράζει και δυναμικά, γι' αυτό έτσι βγάζει ωραία, είναι ωραίες εκπομπές. Σήμερα τράκαρα με το Κόρντομπα να πούμε.
Βγαίνει ένα παλικαράκι από ένα στενό με δεξιά με έχει εμένα, δεν προλαβαίνω να πατήσω γιατί τάμπες, οι ηλίθιοι, οι ηλίθιοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, μέχρι τα 40 χιλιόμετρα δεν πρέπει να λειτουργεί το ABS. Πρέπει μετά τα 40. Δεν σε βοηθάει καθόλου. Γι' αυτό πήρε το παιδί τηλέφωνο. Περίμενε να σου πω. Για να μάθει το ατύχημά σου, την κινητικότητα. Γι' αυτό πήρε. Ο άλλος ήταν ένας 22χρονος αθλητής του Άρη στο handball και το παιδί ταράχτηκε. Πρώτη φορά λέει παθαίνω ατύχημα κτλ. Του λέω, έλα, τι έγινε, τρακάραμε. Αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή το είδα πολύ ρεαλιστικά το σκηνικό. Ναι, εννοεί κοινικά πρέπει να τα βλέπει τα πράγματα. Έτσι, όχι να χτυπιέσαι. Είναι ωραία, ωραία, αντίβαρο. Εντάξει, ναι. Για λέγε. Να σου πω, για τον κτηνίατρο θέλω να σου πω. Ναι. Το 2010 που ο Παναθηναϊκός είχε πρωτάθλημα, είχε εκατομμύρια από πίσω. Ο γιατρό του συμπαθούσε τον Παναθηναϊκό. Όχι. Άρα δεν έχει να κάνει με το μέγεθος και πόσο μικρή είναι η ομάδα. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά τα επιχειρήματα βοηθάνε τον γιατρό τώρα. Ναι, α, μπράβο. Άλλο αυτό όμως. Αυτό άλλο είναι τι, άλλο, ναι, σωστά. Άλλο τι λέει σαν δικαιολογία για να εκφράσει μίσος και άλλο ποιος είναι ο πραγματικός λόγος. Ναι. Μην τον μπερδεύουμε. Σωστό. Και τέτοιο, βλέπεις τέτοιο, με τον Οδόνη τελικά συμφώνησε, λέει. Εγώ πριν περιμένει... 5 μέρες μίλησα με τον Οδόνη. Και λέω, είσαι τέτοιο τσιγκούνη και Αιγύπτο που αποκλείεται να πάει σε αυτό το Παναθηναϊκό. Λέει, δεν έχω ρε ανάγκη από λεφτά. Εγώ με πρόλαβε. Πάω... Ναι, θα πάω, λέει, γιατί τον αγαπάω τον Παναθηναϊκό. 4-5 εκατομμύρια πήρε από τα Εμμυράτα. Έχει ο Δόνη ανάγκη από λεφτά. Όλοι τσιγκουναράδε. Τσιγκουναρά, ο Δόνη κλπ. Δεν θα πάει στην ομάδα που τον ανέδειξε. Τέλειο. Γι' αυτό θα πάει. Δεν έχει ανάγκη από λεφτά ο Δόνη. Όντω, όντω, όντω. Λοιπόν. Ναι. Ωραία, αυτό ήθελα να. Πάντω απέκτησα οπαδού του Παναθηναϊκού, τη συμπάθεια των Παναθηναϊκών και των Ηρακλειδέων. Να σου πω, κοίτα, αυτό που είναι το θέμα ότι εσύ που πολλέ φορέ βρίζει τον Παναθηναϊκό, εμεί δεν παρεξηγούμαστε γιατί ξέρουμε. Μα δεν βρίζω τον Παναθηναϊκό. Έρχεται να κάνει κριτική απέναντι στην μικρή ομάδα. Με αυτό πολύ. Αν το λέει μικρένε, βρε παιδί μου, μικρένε. Δεν είπα ότι είναι μικρή ομάδα. Κοίτα, εσύ που το λες αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί έχεις επιχείρημα που το λες. Μίκρανε οικονομικά, μίκρανε ποδοσφαιρικά. Δεν γίνεται τώρα ο Παναθηναϊκός να βγαίνει 8ος και να φωνάζουν ουζουνίδης. Αυτό μικραίνει τον Παναθηναϊκό. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο θα σου πω εγώ. Εσύ όταν το λες αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί επειδή έχεις επιχείρημα. Όταν λέει το ίδιο πράγμα ακριβώς ο γιατρός, το λέει από άλλη οπτική κατάλαβε. Μπορεί να βάζει. Μπορεί επειδή ο γιατρός είναι εμπαθής με τον Παναθηναϊκό. Ναι, μπράβο, αυτό σου λέμε. Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα και εκνευριζόμαστε. Ναι. Και γι' αυτό και τον κύριο Σαράντο μην εκνευρίζεται και εμείς τον αγνοούμε πλέον τον γιατρό. Δεν έχει νόημα να μην ασχολείται με τον γιατρό. Τώρα έγινε κακός, έχει την ηλικία του γιού μου, τον είχα συμβουλεύσει. Δεν καταλαβαίνει, τώρα το έχω πει 30 φορές. Δηλαδή, γιατί και η στεροχημία είναι μεγάλη υπόθεση στον άνθρωπο, τον συμβούλεψα, αλλά χθες βγήκα από τα ρούχα μου. Δηλαδή, ίσως σήμερα παραφέρθηκα σίγουρα, αλλά χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Δηλαδή, έχει απαξιώσει δύο μεγέθη μας. Λόγω ηλικίας δεν κοιμάσαι. Οι γέροι δεν κοιμάσαι. Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι ναι. Και αυτό. Ναι, μην ασχολείσαι, μην χαλιάσαι, δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Πολύ στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκα και σήμερα που παραφέρθηκα. Πάει. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Τα λέμε. Τα λέμε καλό βράδυ, καλό βράδυ. Σαράντο, έχει καταντήσει γραφικό κάθε Πέμπτη, λες ότι τι είπε ο γιατρός την Τετάρτη. Σου έχει δημιουργήσει μεγάλα κόμπλεξ, λέει. Αυτά με τα συντακτικά λάθη κούρασαν. Ο άλλο λέει. Από Αγία Παρασκευή 20 χρονών. Στέλνει μήνυμα. Εξαθλίωση, μνημόνια, λιτότητα, φτώχεια, ξεπούλημα. Αλλά μόνο για το όνομα και για τον Ανδρέα γεμίσατε τους δρόμους. Και περιμένετε να σας πάρω σαν σοβαρά ρε ψευτοπατριώτες. Ω, σας τη λέει. Μάλιστα. Λοιπόν. Σε ποιον τη λέει, ρε, όταν σας τη λέει, σε μένα τα λέει. Στους δίθεν πατριώτες. Πάμε παρακάτω, για λέγει. Πάμε στους 5 τελευταίους για σήμερα. Ε, βέβαια. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Πρέπει να σου πάρτα. Καλό στον Αρτινό. Yeah, συντοπίτης του κύριου Τσίπρα, του πρωθυπουργού μας. Βέβαια. Αθαμάνιο. Αριστερός, βεβαίως. Κοίτα, κύριε Σαράντο, άδικα το κατηγορείς το παιδί. Τι είπατε? Άδικα το κατηγορείς το παιδί, λέω. Εντάξει. Εγώ τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, είμαι πελάτης του. Είναι... τον ξέρω χρόνια, δηλαδή. Εσύ έχεις παιδιά εσύ. Εγώ έχω, ναι, δύο μεγάλα παιδιά. 40 και 38 χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν έχω παιδιά, έχω ζώα. Ας πούμε και τα ζώα μου τα βλέπω σαν παιδιά μου. Ωραία. Εγώ έχω και παιδί και ζώο και το ζώο βλέπω σαν παιδί μου. Καλά, να μιλήσει λίγο ο άνθρωπος. Ωραία. Εντάξει, είπα κάποια πράγματα, ίσως να παραφέρθηκα, αλλά από εκεί και πέρα να πούμε, έφτασε στο αμήν. Δηλαδή, αυτό το υβρεολόγιο κατά του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Σιγά μου, ρε. Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. Εσύ είσαι άνθρωπος τώρα, να είσαι με σκύλο, θα έλεγε άλλα. Είναι το παιδί με τα ζώα, το έχω δει, είναι πολύ καλός. Κάνει μασάζ τις κότες μου, φροντίζει τις αγελάδες και είναι πολύ καλός. Και πας εσύ τώρα και του λες εκεί να τον τονίσει. Εγώ σου λέω χελώνα είχα και έφυγε από το κλουβάκι της και έπεσε από τον μπαλκόνι και στεναχωρήθηκα. Το ξέρεις, πέθανε. Μπορείς να ξέρεις πληγές ανθρώπους. Πέθανε η χελώνα. Πέθανε, ναι, έπεσε από τον τρίτο.
Έμενα μέσα στην Άρτα. Εντάξει, το είπα προφανώς χαριτολογώντας. Δεν τον είπα να πάει να κρεμαστεί τώρα στην Ξάνθη. Το είπα χαριτολογώντας. Ναι, εντάξει, αλλά είναι μερικές λέξεις που πληγώνουν να δεις. Και τώρα μας κάνει και δίκη. Και εγώ ευαισθησίες τέτοιες δεν έχω για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Έλα, εντάξει, και μήνες να σου κάνει δίκη να έχει και ευχαριστή να πεις. Ο Βασέλης είναι άξιο παιδί. Του λέω, εγώ που τον αγαπάω, του λέω, Βασέλη, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ζώο, του λέω, είσαι αγνός άνθρωπος, είσαι αγνός δηλαδή. Αυτό του λέω. Όποιος αγαπάει όμως τα ζώα δεν πρέπει να απαξιώνει τα σωματεία ή και ιστορίες. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, λαϊκιστής κατάξεις. Εντάξει, άλλο το ζώο, άλλο οι άνθρωποι, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο ο Ηρακλής, συμφωνώ, αλλά ο Βασέλης για μένα είναι ζώο. Είναι, δηλαδή, εντάξει. Πάμε κόσμο. Έγινε, αυτό ήθελα να πω, εντάξει, καληνύχτα. Έγινε, καληνύχτα. Πάμε κόσμο. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή. Ωχ, πλακώσαν τα σαΐνια. Γιατί ρε Κώστα, κύριε Σαράντο, είμαι μαζί σας. Μα το κτηνία του τάχου μαζεμένα από πολύ καιρό. Αλλά μην ξεσπάσω και δεν γίνομαι το κτηνία του. Του τάχου μαζεμένα που λάρισα. Μη σε βρει ο άντρας της Μπαργούλας. Άντε τώρα θα με βρει ο άντρας της Μπαργούλας. Εγώ με το κτηνία του, του τάχου μαζεμένα με τη βρήση. Μόλις σε κυνηγούσε ο αστικατζής. Τρεις μήνες εξαφανίστηκε. Ρε, άσε τι κάτι τώρα, ρε. Τώρα με τι κάτι τώρα. Έλα, άντε. Όχι μόνο και με τέτοιο. Άντρα εσύ. Γιατί, αγόρι μου, γιατί. Μιχάλη, είσαι λες... καλά, είσαι καλά, Μιχάλη. Καλά, αγόρι μου. Μιχάλη. Απλά, Κωστή, Δευτέρα θα κάνεις τέτοιο. Έχεις κανένα φελό να μην είναι καλά. Γιατί εγώ είμαι θελός, πάλι δηλαδή. Εσένα. Εγώ είμαι θελός. Είσαι έτσι, εγώ σε στηρίζω. Δύο μήνες, ένα δωμάτιο βάζεις. Δεν βάφω, φτιάχνω δουλειές, εκτός αυτό εδώ. Τι ήρθα την Τρίτη, άκουγα το. Ήρθα την Τρίτη και εσύ έφυγες νωρίς. Ήρθε σε 9 ώρα. Με λέει ο Φαρσαλινός, αυτός λέει 1,5 μήνα, 2 μήνες, ένα δωμάτιο βάφει λέει. Τεμπέλαρο. Δεν βάφω, φτιάχνω εργασία, δεν μπορώ τώρα να καθίσουμε. Και χαιρετίζω και τον Γιαννάκη και σας κάνω και σας ακούω. Ναι. Αλλά το κτηνία του το έχω μαζεμένα. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Είναι, μου θυμίζει, τον έχει δει υποσυντημένο. Με το πλουτζίν, σαν τους ψαράδες που βγαίνουν για να μοιράσουν τα ψάρια. Αλλά εγώ ξέρω ότι τον κτηνίατρο τον κυνηγάνε όλες οι 35 να τον παντρευτούν και σε 3 χρόνια δεν μπορείς να βρεις κόμενα. Το ξέρει μια κτηνίατρος, εξωματικός που είμαι εγώ στρατό, και μου έχει πει. Ήταν με στη εξωματικός. Το ξέρει. Τον ξέρει εξωματικός. Άλλο λέω. Έλα. Τον κυνηγάνει 35 να τον παντρευτούν και εσύ 3 χρόνια δεν μπορεί να βρεις γκόμενα. Αυτό λέω. Εγώ έχουμε άλλη περίπτωση. Το ξέρω. Άλλη, τι να κάνουμε. Το ξέρω ότι είναι έτσι. Ναι. Άλλη περίπτωση. Εγώ τώρα τι να κάνουμε. Εγώ είχα μια περίπτωση που μπήκα σε ένα τρυπάκι που δεν άξιζε δηλαδή. Καταλαβες. Τι δεν άξιζε. Δεν άξιζε. Τώρα καθίσουμε να λέμε στην έδρα. Τέλος πάντων. Χαιρετίζω το σαράντο μου και άμα πει κουβέντα για σένα. Να το φτιάξω καλά εγώ το κτηνία του. Χαιρετίζω. Κοίτα μη σε βρει ο αστικατζής και σε κάνει μπαούλο τώρα στο κτηνίατρο. Λοιπόν, πάμε κόσμο, ναι. Χαίρετε κύριε. Χαίρετε κύριε. Γεια σας. Ο γιατρός είναι εξαιρετικός. Μαθαίνω από αυτόν κάθε φορά που τον ακούω. Εάν ήταν να επιλέξω σε μια εκπομπή, θα επέλεγα την εκπομπή της Τετάρτης που είναι παρόντες και ο γιατρός και ο Βασίλης. Να πω και μια κακία. Να πεις. Και μόνο που ο κύριος Φωτιάδης είπε τα χειρότερα, ο γιατρός αξίζει τα καλύτερα. Στο επανακούει, κύριε, χάρηκα, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στο τελευταίο λαϊκό δικαστήριο τη σεζόν. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Από Φραγκφούρτη σας παίρνω τηλέφωνο. Γιάννης, Παοκάρα. Φραγκφούρτη. Ναι. Έλα. Τι κάνουμε ρε φίλε Καραπέφτη, πήραμε. Πήρατε το Χατζερίδη. Τι είναι αυτός ο Χατζερίδη να πει. Ένας Βαρέλα Λευκός. Σεντερφόρ πήρε, δεκάρι πήρε. Όχι, αλλά δεν πούλησε κιόλας κανένα. Σεντερφόρ έχει ο Πάλ, δεν έχει ανάγκη από Σεντερφόρ νομίζω. Τερματοφύλακα πήρε. Γιατί να πάρει ρε, 4 έχει. Ο δεύτερος ποιος είναι πες μου. Ο δεύτερος. Ο Γλύκος. Ναι. Ο Γλύκος. Είναι και ωραίοι. Μόλις πουληθεί στην Sporting Λισαβόνας ο Πασχαλάκης, ο Γλύκος θα πει θα μείνω εδώ, θα πάρουν το Ζίβκοβιτς, θα φάνε το Ζίβκοβιτς λάχανο και θα παίξει ο Γλύκος. Αυτό θα γίνει. Εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα φίλε μου. Βλέπω ότι έχεις πιο καλές κινήσεις έχει κάνει. Ποιος.
μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ μπορεί να έκανε πιο καλές κινήσεις ο Ολυμπιακός. Και ο Πορτογάλος που πήρε ο Γαύρος, ναι. Θα τον δούμε και αυτόν. Ο Γαύρος φίλε σε μνημόνιο μπαίνει σιγά σιγά, έτσι βλέπω. Δεν ξέρω, οι Πορτογάλοι που ήρθαν στο Γαύρο όμως κάνανε καριέρα. Φορτούνης δεκάρι, Λάζαρος δεξιά, Φετβατζίδης αριστερά και ο Βέλιος εντερφόρ, αυτή ήταν η τετράρα του. Ξαναζεσταμένα φαγητά. Άστο να πάει στο διάλο, άστο. Ο Φετβατζίδης, Φετβατζίδης έμεινε ταλέντο. Έχει γίνει σαν την πόντια τη Φακλάνο ο Φετβατζίδης, 27 χρονών, στο αγκόλ είναι δύσκολος, δεν είναι τώρα. Πρωταθλήματα αυτά που. Ναι, αλλά εμείς με αυτούς τους παίκτες, ρε φίλε, δεν πάμε Ευρώπη. Πουθενά δεν πάμε να πούμε. Θες και Ευρώπη εσύ. Ευρώπη θέλω εγώ, ρε φίλε. Μόνο Ευρώπη θέλω. Θέλει Ευρώπη. Ευρώπη βγήκες, εντάξει, λες να προχωρήσεις προφανώς, έτσι. Θα μας φέρει κανένα Αργεντίνο να πάμε στο αεροδρόμιο να πούμε. Ευρώπη, Φραγκούρτη, κατευθείαν. Σε αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, ε. Μακεδονία δεν το λένε τώρα οι αεροφόροι. Αεροδρόμιο πάω να το βάλουμε. Αυτό ναι, εντάξει. Τελείως. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πάμε στον επόμενο κύριο. Ναι. Καλημέρα. Νάτος. Νάτος. Λαός Πασόκ. Δεν είχα σκοπό, ρε παιδιά, να σας ενοχλήσω. Αλλά σε άτομα στεναχώρησες απόψεις. Εντάξει, είναι απόψεις αυτές. Αντέδρασες για το σωματείο, αλλά για το σκυλί που είπατε, δεν αντέδρασες. Ποιο σκυλί? Εγώ είπα. Ναι, ο Αστόπουλος που είπε. Είπε για το σκυλί ο τον Παπανδρέου. Ο Κοράτος είπε. Τον πήρε ένα τηλέφωνο και λέει πέθανε το σκυλί. Όταν πέθανε ο Ανδρέας. Τότε δεν είχε ίντερνετ και τέτοια. Και είπα εγώ μη σ' ακούσε νόμιζε... Όχι εσύ, δεν αντέβαινε στον Αστόπουλο να του δώσει μία στη μούρη. Μα γιατί εγώ δεν είπα σκυλί τον Ανδρέα. Ο Κολάτος τον είπε. Ο Κολάτος. Λοιπόν, καλά σας κάνει τώρα ο Τσίπρας και ακόμη συντάξεις και μισθούς. Και Μακεδονία θα το βάλει. Σε ακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, φέραμε μεγάλο ποδοσφαιριστή, ε. Ποιον? Χατζερίδης. Ναι. Ναι. Πόντιος, δικός. Τι λες, αυτό που ήθελα να αρχίσουμε τα σοβαρά άστρα. Ναι. Πώς το βλέπεις? Καλός παίκτης. Τα 100 μέτρα λέει τα κάνει σε 2 λεπτά. Όχι, σοβαρά το νομίζω θα βοηθήσει. Κοίταξε, εγώ σαν αντίπαλος προπονητής θα πετάω σε αντεπιθέσεις στα εξτρέμ. Ένας πάνω στο Βαρέλα και ένας πάνω στον Χαντσερίδη. Θα βγάζω και ένα χαφ 3. Θα βγαίνω 4 με 3 χαμηλά. Συγγνώμη, τι μπορείς και πέρα. Άκου. Στο Βιερίνια. Άκου. Όταν ο Ολυμπιακός είχε τη διαιτησία μαζί του, είχε Ντακώστα και Μποτία, σέντερ μπακ στην ευθεία και ψηλά την άμυνα. Έκανε αντεπιθέσεις αντίπαλη ομάδα, offside το επόπτης. Τον έσωσαν 50 φορές, 60 φορές. Από βεβαίες παραβιάσεις. Αν ο ΠΑΟΚ έχει τους επόπτες και τους διαιτητές και τα λοιπά, ας πάρει και το Χατζερίδη και ας βγάζει offside τους αντιπάλους. Μπορεί να το κάνετε, ρε. Μπορείτε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, θα βρείτε μπελάδες στην αντεπίδεση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, αλλά στο λόγο τώρα. Ο προπονητής γι' αυτό πληρώνεται. Τέλειος. Κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό πληρώνεται ο προπονητής, να κοιτάζει εκεί, να το βάλει τον κάθε ένα εκεί που πρέπει. Τελικό, Ανδρέας, ήταν σκυλί. Ποιος? Ε? Κοίταξε να δεις, αν υπήρχε τρόπος, ναι, να ξαναέρθεις στη γη, ναι, πάλι Ανδρέα θα ψηφίζετε όλοι. Άμα διορίζει, ναι, άμα δεν διορίζει, γιατί δεν το ψηφίσουν? Τι να διορίσει? Να διορίσει. Πρώτα, κοίταξε να δεις, οι διορισμοί, ναι, σκάνδαλα αυτά αρχίσαν μετά το 96. Αχα. Κατάλαβες, το οποίο δεν έχω καμία συγγένεια εγώ. Δεν έχεις? Όχι. Με το νέο Πασόκ. Η πράσινη άλλο κάρτα πότε βγήκε? Πώς? Πώς? Η πράσινη κάρτα πότε βγήκε? Ποια κάρτα είναι τώρα, πράσινη και κόκκινη? Κατάλαβες. Κλαδική το 96 βγήκε. Οι τοπικές. Ρώτα το Γιαννάκη. Γιαννάκη συμφωνεί. Ο Ανέσης Αναστασιάδης, το ράδιο φωνή της Τούμπας, το 96 βγήκε. Ο Ανδρέας. Ο Πασόκ. Παπαντρέου. Ναι. Είχε τη ρίτα Σακελαρίου. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Γιαννάκη, ακούς. Βάλε αυτός ο άνθρωπος αυτός. Ράδιο Θεσσαλονίκη το 96 έπαιζε Πασόκ. Πώς? Ελάτε μαζί μας! Σοσιαλιστική κοινωνία! Εσύ, αφού γιατί τότε μάζευε τον κόσμο. Βούλεσαι! Ράδιο φωνή της Τούμπας. Ανιά, είσαι Αναστασιάδη! Και δεν το διορίσαν τον ανόητο. Μην αδιόριστος κιόλας. Και φελός. Τέλος πάντων. Α, τι είπε ο Κόκκινος? Τι είπε? Εμπάρκο θα κάνει, ε. Ο Κόκκινος? Ναι. Ναι. Καλά, ο Κολοκοτρώνης είχε δικηγόρο.
Ο Κολοκοτρώνης για δικηγόρο. Ναι, το Γρόλιο είχε. Α, γι' αυτό έκανε την επανάσταση. Άρα γιατί έχει δίκιο που ζητάει γι' αυτό. Ο Κόκκινος θα κάνει την επανάσταση. Το Λεκ Βαλέσα. Το Λεκ Βαλέσα θα κάνει. Το Λεκ Βαλέσα. Το Λεκ Λεμάσα θα κάνει. Να ξέρεις, άμα πας το Σάββατο στο μοναστήρι, Σπίτουλα, πόσα αμάξια θα περιμένουν στην ουρά να βάλουν εσύ. Έτσι, έτσι θα κάνουν επανάσταση. Κοίταξε, το ευρώ κάνει 60 δινάρια. Την 70 δινάρια έχουν τον λίτρο. Που σημαίνει 1.5, 1.8 κάτι. Εγώ ξέμεινα τώρα δυο σφραγίσματα, λέω τα πάντα κάνω και στα Σκόπια τα κάνω. Ναι, άκους, παίρνουν και τα σκόρδα, παίρνουν και τις ντομάτες και γύριζουν. Ναι, δεν θα με βάλω κάνα ποπκόρνα αντί για σφραγίσμα. Αλλά και εσύ μη και λαϊδάς, το καζίνο το Γευγελή το διαφημίζεις. Γιατί εγώ είμαι πατρίδης, εγώ παίρνω... ένα καλό έχεις που το παραδέχεις. Ο Κόκκινος όμως πρέπει να πάει στο λογιστήριο και να πει μείον 200 ευρώ, δεν πάει όμως. Α, δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν παιδιά, καλό βράδυ. Είμαι στο διαφημιστικό τμήμα. Ένα διαφημιστικό τμήμα. Έχουμε γραμμή τελευταία. Ναι, μία. Τελευταία, καλημέρα. Κωστή, εγώ να στέλνεις μωρό, που είναι... Πιο δυνατά. Φώναζε φίλε, Δευτέρα βάλε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Ο Στέλιος είναι πάλι, μου αρέσει τα Χανιά που είναι. Ποιος είναι, Στέλιος του Χανιά. Χανιά. Ναι, που ακούς, εσύ σήμερα, βέβαια και ο φίλος είναι καλός. Ωραίο λέγιν σήμερα, πάρα πολύ. Βέβαια, τι. Και νομίζω ο Σαράντος είναι ωραίος και σίγουρα είναι, πώς το λένε, με η γυναίκα του ήταν ρωτερμένος, εσύ όχι, όμως είσαι έξυπνος. Κατάλαβες, λέω. Ποιος είναι έξυπνος, εγώ ή ο Σαράντος. Εσύ. Όχι, εσύ είσαι έξυπνος, θα σου πω, γιατί είσαι ακριβώς το πρώτος, είναι ο Γούντι Άλεν, μ' ακούς. Ο Γούντι Άλεν, μετά, Woody δεύτερος. Άλεν. Εσύ, μετά ο Αϊνστάιν. Α, το, ναι, και μετά ο Κόκκινος, ε. Ναι, όχι, ο Κόκκινος, όχι, ο Κόκκινος εχθές δεν ήταν ωραίο, γιατί κάτι ήταν μόνος, δεν είναι καλός εχθές, κατάλαβες. Ο που Κόκκινος, ήταν, δεν ήσουν έτσι. Άμα μείνει μόνος. Ναι, ήταν γιατί είμαστε το ίδιο. Εγώ και αυτός είμαστε, ποτέ δεν είμαστε strong, κατάλαβες τι λέω. Strong. Εσύ είσαι strong. Strong. Εσύ είσαι strong, εγώ δεν είσαι. Ο Κόκκινος ήταν χάλια εχθές, κατάλαβες, που ήταν μόνος. Ναι, καρέτα, ναι. Ναι. Όπως είναι ωραίο, λέγει ο φίλος σου το όνομα. Ξέρεις, δεν μπορεί να κάνει το. Που είναι τώρα, μου ωραία. Σαράντος. Ναι, ωραίο λέγει. Ναι. Και σίγουρα είναι ποιητής. Ωραίος ποιητής. Ναι. Είναι πεζογράφος. Είναι, ήτανε. Βέβαια. Είχε μια όψη ευγενική, βέβαια. Βέβαια. Αυτό σου ήταν. Και είναι. Έχει. Τάκ. Τάκ τέχει. Ναι. Τάκ. Οκ. Okay, λοιπόν, γεια σας. Γεια σου. Τέλειο. Έχεις τάκ. Γουρουνάκ τέχεις. Ναι. Στεναχωρέθηκα και λίγο. Γιατί στεναχωρέθηκα. Γιατί ήμουν και λίγο παρορμητικός, αλλά έπρεπε χθες είχα βγει εκτός αυτού. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Θα κοιμηθείς τώρα, θα μπορέσεις. Όχι. Τι ώρα θα σε πάρει ύπνος. Δεν θα με πάρει 5-6, θα βλέπω. Δεν πα κανένα τηλεόραση, ε. Ναι. Δεν πα κανένα κολόμπο να πιει 3-4 ποτά. Δεν μπορώ, εντάξει. Δεν αντέχω πλέον. Τι είμαι, γέρος δεν είμαι. Γέρος είσαι, αλλά οι εξετάσεις είναι. Επειδή είναι εξετάσεις καλές, θα πάω να ξενυχτήσω να πιω 3-4 ουίσκι. Αφού καλές. Ήδη έδωσα, ξέρεις τι που κοστίζει η μαραμίτα από το ανέρχομαι. Δεν τα λέω να τα ακούσει ο Παύλος αν ακούει. Ναι. Λοιπόν, πίνω 2-3 ουίσκι για να έρθει η ώρα 12 και τα χιλιόμετρα που κάνουμε φεύγουν 20 ευρώ κάθε μέρα. Ξεπέδιασες, τι θες. Κάθε Πέμπτη. Ξεπέδιασες. Τι ξεπέδιασες. Φροντιστήρια έχεις αυτά για τον. Δεν έχω, αλλά με 1000 ευρώ το μήνα δεν τη βγάζω. Και τι θα πηδήξεις με στα 70, φτάνει. 70, ποια 70. 64, πώς. Λοιπόν, άλλο 64, άλλο 70. Εντάξει. Με έφαγες. Ναι. Λοιπόν. Πάμε να φύγουμε. Άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας, σας κουράσαμε λιγάκι. Πιστεύω να περάσαμε καλά. Καλή νύχτα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr αλλάζει τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη και κάνει τώρα πιο εύκολο από ποτέ τον τρόπο απόκτησης εκπτωτικών κουπονιών. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr στην ενότητα δωροεπιταγές και εκτυπώστε δωρεάν το κουπόνι σας επιλέγοντας από δεκάδες προσφορές, χωρίς χρήση κάρτας και δίχως καμία άλλη χρέωση.